Για να δούμε. Έχει ξεκινήσει. Ναι. Αυτό γιατί είναι ανοιχτό. Εδώ αυτό. Έχουμε ανοίξει και τα slides εδώ. Ποιος ο λόγος. Δεν χρειάζεται αυτό. Εδώ, κατευθείαν. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Έχουμε το σημερινό μας μάθημα να τελειώσουμε το γεννητικό σύστημα του άρενος. Το κύριο μέρος θα είναι στον προστάτη αδένα. Λίγα πράγματα για τον όρχη. Τα είπαμε και την περασμένη φορά και θα τελειώσουμε την παρουσίασή μας με την παθολογοανατομία του πέους. Οπότε θα έχουμε χρόνο και για διάλειμμα σήμερα, να μην κουραστείτε οι 43 συμμετέχοντες στο μάθημα. Έτσι κι αλλιώς τώρα αφού έχουμε περιορισμό της ας πούμε κυκλοφορίας και τα λοιπά, κανονικά θα έπρεπε να είσαστε περισσότεροι. Δεν είναι να πείτε ότι έχετε να πάτε κάπου, αλλά το μάθημα θα γίνει υπό όποιες συνθήκες είναι υπαρκτές. Το μάθημα θα γίνει. Κάτι άλλο, επειδή είχαμε πολύ λίγα παιδιά που ερχόντουσαν στις πρωινές μας μικροσκοπικές ασκήσεις, έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση να δηλώσετε στην κυρία Γιάνναρη ποιοι επιθυμείτε να κάνουμε μικρές ομαδούλες των 5 ατόμων, να σας δείχνουν τα πλακάκια εδώ, οι υποψήφοι υπότροφοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες του εργαστηρίου, με μεσημεριανές ώρες, 3 με 4, συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο Νοέμβρη. Αν πάμε καλά, τα 3 επόμενα συστήματα θα τα δείξουμε το Νοέμβρη, τα επόμενα 3 το Δεκέμβρη. Βέβαια γίνεται προσπάθεια όλες οι μικροσκοπικές ασκήσεις να βιντεοσκοπηθούν για να μπορέσουν να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική τάξη. Προσπάθεια γίνεται, ελπίζω να αποδώσει, να καρποφορήσει. Απλώς επειδή θα φτιάξει η κυρία Γιάνναρη τις ομάδες, θέλω να είστε πολύ σίγουροι, να δείτε τις ημερομηνίες, να δείτε ότι μπορείτε όλες τις ημερομηνίες, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί να επιλέγει ο καθένας την ημερομηνία, θα γίνει πολύ μεγάλο έτσι, φόρτος εργασίας για τη γραμματεία. Δηλώστε εσείς τα ονόματά σας, θα σας κατανείμουμε σε ομάδες και θα άρχισετε να βλέπετε εδώ πέρα τα πλακάκια στο πολυκέφαλο μικροσκόπιο που είναι στη βιβλιοθήκη του πρώτου ΟΡΟΦ. Με όλα τα μέτρα φυσικά ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, με μάσκες, τόσο εσείς όσο και οι διδάσκοντες, θα σας δείχνουν τα πλακάκια στο πολυκέφαλο μικροσκόπιο, θα είναι σαν να τα μικροσκοπείτε και εσείς οι ίδιοι δηλαδή, όχι από οθόνη, μέσα από τους φακούς τους προσοφθάλμιους. Και θα μπορέσετε έτσι να έχετε και μια πρακτική αντίληψη των πλακιδίων υπό τις συνθήκες της παρούσας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για κάποια περιστατικά που έχουν να κάνουν με το γεννητικό σύστημα του άρενος. Ωραία. Να δούμε λίγα πράγματα για την ανατομία του προστάτη. Βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά, την ανατομία, τις ανατομικές σχέσεις του προστάτη. Εδώ είναι σπερματοδόχος λίκυθος. Εδώ βλέπετε ότι είναι η βάση του προστάτη που συμπίπτει με τον αυχένα της ουροδόχου κύστικος. Και τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε την αρχή της ουρίθρας που σε ένα σημείο δέχεται τον εξπερματιστικό πόρο. Εδώ βλέπετε το ενδοπροστατικό τμήμα του εξπερματιστικού πόρου και εδώ βλέπετε πια εκτός του προστάτη την σπερματοδόχο λίκυθο. Η ανατομική αυτή σχέση αυτών των δύο ανατομικών μορίων, δηλαδή της σπερματοδόχου λυκύθου και του εξπερματιστικού πόρου, έχει κάποια αξία, γιατί ιστολογικά θα έχουν παρόμοια υφή, οπότε αν βλέπουμε έναν καρκίνο να διηθεί τη σπερματοδόχο λύκυθο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είναι στάδιο ΤΑΦ3Β, δηλαδή έχει εξωπροστατική επέκταση και ουσιαστικά δεν βοηθάει και πολύ το χειρουργείο. Ενώ αντίθετα, αν διηθεί τον εξπερματιστικό πόρο, είμαστε μέσα στον προστάτη, οπότε ο καρκίνος είναι μέσα στον προστάτη. Άρα θέλει κάποια εμπειρία να μπορεί να ξεχωρίσει κανείς αυτό το επιθήλιο που μοιάζει, είναι το ίδιο πρακτικά, αν αφορά σε εξπερματιστικό πόρο ή αν αφορά σε σπερματοδόχο λύκυθο. Για να μην κάνει κάποια υπερσταδιοποίηση δηλώνοντας τη διήθηση σπερματοδόχου λυκύθου. Γενικά η σπερματοδόχος λύκυθος ιστολογικά έχει πιο παχές δεσμίδες ανάμεσα μετά τα επιθυλιακά κύτταρα από ότι ο εξπερματιστικός πόρος. Εδώ είναι το σπερματικό λοφίδιο λοιπόν, εδώ είναι η ουρίθρα και μετά πια πηγαίνει η συνέχεια της ουρίθρας και εδώ είναι η κορυφή. Έτσι, η κορφή του προστάτη αδένα. Μια προστατεκτομή εμάς που θα έχουμε αυτό εδώ όλο το όργανο, τον προστάτη, θα πρέπει να σημάνουμε τα αντίστοιχα όρια, τα εγχειρητικά, δηλαδή
της κορφής, της περιοχής εδώ της βάσεως του προστάτη αδένα προς τον αυχένα της ουροδόχου κύστρος, για να μπορούμε μετά να δούμε και στα άλλα όρια, αριστερού, δεξιού, λοβού, πρόστια, οπίστια, οπισθοπλάγια, για να δούμε αν τυχόν ο καρκίνος ακουμπάει επάνω στα όρια. Γιατί αν ακουμπάει ο καρκίνος στα όρια, πρέπει να γίνει σίγουρα μια ακτινοβολία στην περιοχή. Το θετικό όριο δηλαδή, όταν λέμε θετικό όριο, τι σημαίνει θετικό χειρουργικό όριο? Ότι έχει φτάσει ο καρκίνος. Είναι θετικό για κακοήθεια δηλαδή το όριο, έτσι. Και πρέπει, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μετά το χειρουργείο πρέπει να γίνει κάποια μέθοδος τεχνική. Δεν αρκεί το χειρουργείο. Έτσι, δεν θεωρείται ότι η νόσος ιάθηκε όταν πιστοποιηθεί παθολογοανατομικά είτε κάποιο θετικό όριο, είτε ότι ο καρκίνος έχει βγει εκτός του προστάτη. Εδώ τι βλέπουμε? Πάλι έχουμε την περιοχή εδώ, τη βάση, εδώ έχουμε το πρόσθιο δυνομιώδες υπόστρωμα του προστάτη, το σπερματικό λοφίδιο, έτσι που ο εξπερματιστικός σπόρος στο ενδοπροστατικό του τμήμα ενώνεται με την ουρήθρα που έρχεται από την ουροδόχο κύστη, και βλέπουμε τις ζώνες του προστάτη, έτσι. Λοιπόν, οι ζώνες του προστάτη είναι η μεταβατική ζώνη, τη βλέπουμε εδώ, που βλέπετε εδώ, παιδιά, τη μεταβατική ζώνη. Είναι η ζώνη εκείνη που δίνει τα συμπτώματα της πιο συχνής νόσου του προστάτη, που είναι η υπερπλασία. Γιατί τι βλέπετε? Βλέπετε ότι η μεταβατική ζώνη είναι γύρω από την ουρήθρα. Και η ουρήθρα είναι αυτή που συμπιέζεται όταν υπερπλάσσεται αυτή εδώ η μεταβατική ζώνη, και είναι αυτή που δίνει τα συμπτώματα της υπερπλασίας του προστάτη, που σε κάποιο βαθμό όλοι οι άντρες, καθώς μεγαλώνουν, έχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που θα τα δούμε παρακάτω. Η άλλη ζώνη εδώ είναι η κεντρική ζώνη, που εδώ οι αδένες καμιά φορά ιστολογικά έχουν έτσι μια κάπως πιο σύνθετη αρχιτεκτονική που μπορεί να μας ενοχλεί στο μικροσκόπιο χωρίς να είναι κάτι σοβαρό. Και υπάρχει και η περιφερική ζώνη, που είναι κυρίως η ζώνη εκείνη που δημιουργείται ο καρκίνος. Η συντριπτική πλειονότητα των καρκίνων του προστάτη αναπτύσσονται από την περιφερική ζώνη, που είναι και η μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη του προστάτη, καταλαμβάνει περίπου το 70-75% της εκτάσεώς του, ενώ αντίθετα οι άλλες δύο ζώνες, δηλαδή η ζώνη αυτή η μεταβατική και η άλλη ζώνη η κεντρική, είναι το υπόλοιπο της εκτάσεως του προστάτη αδένα. Αυτή λοιπόν είναι η κατανομή των ζωνών μέσα στο προστατικό παρένχημα. Πάλι βλέπουμε εδώ πέρα τις τρεις ζώνες, έτσι, η κεντρική ζώνη, η μεταβατική ζώνη με την ουρήθρα να την διελάβνει, έτσι, και η περιφερική ζώνη, η κατεξοχήν ζώνη που αναπτύσσεται ο καρκίνος του προστάτη αδένα, ο συχνότερος καρκίνος, έτσι, στο αντρικό φύλλο. Σε επίπεδο ιστολογίας, οι προστατικοί αδένες, το παρένχημα του προστάτη, το επιθυλιακό στοιχείο του παρενχήματος του προστάτη, έχει δύο στίχους κυττάρων. Ο ένας στίχος κυττάρων είναι αυτός εδώ, που βλέπει στον αυλό, ας πούμε, του κάθε αδένα, στο μικροσκόπιο βλέπουμε τώρα πάντα, και είναι τα κύτταρα τα κυψελιδικά, με τους στρογγυλούς τους πυρήνες, και από κάτω υπάρχει ένα στίχος βασικών κυττάρων που δημιουργεί ένα διπλό κυταρικό πληθυσμό στους αδένες του προστάτη. Μήπως ξέρετε από τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει αυτή η δομή με ποιο άλλο όργανο είναι ανάλογη? Να υπάρχει δηλαδή έτσι ένας διπλός κυταρικός πληθυσμός όπως τον προστάτη. Σε ποιο άλλο επιθυλιακό όργανο συμπαγές υπάρχει αυτή η δομή? Από τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει τα διαδικτυακά. Πολύ σωστά. Στο μαστό. Και στο μαστό λοιπόν έχουμε διπλό πληθυσμό, έχουμε τα κύτταρα αυτά τα αυλικά στους πόρους του μαστού και έχουμε και τα μειοεπιθυλιακά κύτταρα, τα οποία και εκεί κάνουν ένα διπλό κυταρικό πληθυσμό. Μετά λοιπόν είναι η βασική μεμβράνη, την οποία εμείς δεν τη βλέπουμε στο μικροσκόπιο, θέλει ειδικές χρώσεις, θέλει ίσως την PAS, θέλει κολαγόνο 4 για να μπορούμε να τη δούμε, και μετά είναι το υπόστρωμα του προστάτη, το οποίο έχει και τα αγγεία. Μάλιστα. Αυτό που είναι τα κυψελιδικά κύτταρα προφανώς είναι αυτά που παράγουν και το έκρημα του προστάτη, και αυτό το έκρημα που είναι αυτό το οποίο τελικά μέσω των εξπερματιστικών πόρων πηγαίνει και αυτό στην ουρήθρα όταν γίνεται η εξπερμάτιση και ενώνεται με το σπέρμα. Άρα παράγει ο προστάτης το προστατικό υγρό, που είναι πολύ χρήσιμο για την κινητικότητα κυρίως
των σπερματοζωαρίων, γι' αυτό και πολλές μορφές χρόνιας προστατήτιδας, η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων επηρεάζεται από τις ελεύθερες ρίζες που έχει γεμίσει το προστατικό υγρό. Να, αυτά που λέγαμε για τη διπλή επιθυλιακή επένδυση, εδώ είναι οι προστατικοί αδένες. Οι φυσιολογικοί αδένες του προστάτη έχουν τέτοιο μέγεθος, μέσο μέγεθος, και βλέπετε, παιδιά, εδώ η προάβλια επιφάνειά τους έχει έτσι μια κυματιστή παρυφή. Κυματιστεί η παρυφή έτσι στους φυσιολογικούς αδένες ή τους ελαφρώς υπερπλαστικούς, και υπάρχει και ο άλλος στίχος εκτός από τα κυψελιδικά κύτταρα που βλέπουν τον αυλό, υπάρχει και ο στίχος εδώ πέρα, ο βασικός κυταρικός στίχος, ο οποίος βέβαια καμιά φορά μπορούμε να τον δούμε και στην αιματοξυλίνη και τον αναζητάμε μορφολογικά, αλλά τον επαληθεύουμε και με μια κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους, μια νοσοϊστοχημική χρώση, η οποία αναδεικνύει τον βασικό κυταρικό στίχο, βάφει επιλεκτικά δηλαδή τα βασικά κύτταρα, αυτή η κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους, συνηθέστερα η 34ΒΕ12, καμιά φορά όμως χρησιμοποιούμε και την κυταροκερατίνη 5-6, κυρίως σε υλικό, ας πούμε, ξεσμάτων του προστάτη διουρηθρικών που συχνά έχουν θερμοκαυτηριάσεις, πολλές φορές μας βάφει τα βασικά κύτταρα καλύτερα η κυταροκερατίνη 5-6, αλλά ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης των βασικών κυττάρων είναι η κυταροκερατίνη αυτή, η 34ΒΕ12, ή ένας άλλος δείκτης, το P63, που είναι πυρηνικός εκείνος ο δείκτης. Εδώ λοιπόν έχουν ένα ωραίο συνεχή, βλέπετε, έναν ωραίο συνεχή βασικό κυταρικό στίχο. Σπάνια είναι έτσι τόσο συνεχής και ακέραιος, και μόνο υπολείμματα να βρούμε του βασικού κυταρικού στίχου, αλλά να τα βρούμε, παιδιά, να τα βρούμε εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή να τα βρούμε βασικά. Τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι διπλός ο κυταρικός πληθυσμός, θα έχουμε λίγα βασικά κύτταρα, δεν χρειάζεται να είναι έτσι συνεχής ο στίχος των βασικών κυτάρων. Οπότε λέμε οι αδένες αυτοί δεν είναι καρκινικοί. Γιατί το βασικό πράγμα που τα ψάχνουμε αυτά τα βασικά κύτταρα και τα ζητάμε νοσοϊστοχημική επιβεβαίωση ότι υπάρχουν, είναι για να αποκλείσουμε τον καρκίνο. Διότι ο καρκίνος του προστάτη δεν έχει. Έτσι, κατά κανόνα, βασικότατο κανόνα, δεν έχει βασικά κύτταρα η καρκινική αδένες. Όσοι αδένες λοιπόν έχουν έστω και λίγα βασικά κύτταρα, πόσο δε μάλλον αυτοί εδώ που έχουν έτσι ένα πλήρες, εδώ ένα συνεχή στίχο από τα βασικά κύτταρα. Αυτοί οι αδένες που έχουν τα βασικά κύτταρα είναι οι καλοήθεις αδένες. Λοιπόν, τα κυψελιδικά κύτταρα θέλω να τα δείτε λίγο, παιδιά, γιατί βλέπετε είναι έτσι κάπως στρογγυλούλια οι πυρήνες τους. Να το θυμάστε αυτό, ότι τα κυψελιδικά κύτταρα στον προστάτη είναι έτσι με στρογγυλούς πυρήνες, ενώ τα βασικά κύτταρα, όπου μπορούμε κάπως να τα δούμε έτσι, δείτε εδώ λίγο, σαν να κάνουν ένα στίχο εδώ, οι πυρήνες τους είναι σαν μπούρο, δικινπούρ. Έτσι, αυτά για τους φυσιολογικούς προστατικούς αδένες, δηλαδή το επιθυλιακό στοιχείο του παρενχήματος του προστάτη αδένα. Και εκτός φυσικά από το στοιχείο το επιθυλιακό, αυτό το στοιχείο εδώ πέρα που βλέπετε, παιδιά, είναι το ινομιώδες υπόστρωμα. Το ινομιώδες υπόστρωμα του προστάτη αδένα. Άρα το παρένχημα του προστάτη αδένα είναι οι προστατικοί αδένες. Να το έτσι, αδενικό επιθύλιο. Αυτό είναι το έκρημα που έχουν μέσα τους. Συχνά το βλέπουμε, λέγονται αμυλοειδή σωμάτια. Δεν έχουν κάποια σχέση αυτά με το αμυλοειδές, αλλά έτσι έχει επικρατήσει αυτός ο όρος για το έκρημα που έχουν μέσα στον αυλό τους τα φυσιολογικά, κατά το πλείστον έτσι, φυσιολογικά αδένεια, είναι τα αμυλοειδή σωμάτια. Μάλιστα. Το ινομιώδες υπόστραμα, όλα ωραία και καλά στο φυσιολογικό προστάτη. Πάμε το πρώτο περιστατικό. Οζώδης υπερπλασία και συνυπήρχε ένα περιορισμένο στον προστάτη καρκίνωμα, τυχαία ανευρισκόμενο. Για να το δούμε το περιστατικό λοιπόν αυτό. Είναι ένας άντρας προς προχωρημένη ηλικία, έρχεται στον ουρολόγο, το χειρουργό δηλαδή του ουρογεννητικού συστήματος, και αναφέρει δυσουρικά ενοχλήματα. Τι δυσουρικά ενοχλήματα είναι αυτά? Δυσκολία στην έναρξη της ούρασης, δυσκολεύεται να ξεκινήσει η ούρηση, μειωμένη ακτίνα της ούρησης. Γιατί από αυτή τη διάμεση ζώνη που είπαμε του προστάτη συμπιέζεται η ουρήθρα. Και έτσι δημιουργούνται αυτά τα συμπτώματα, τα οποία διακρίνονται είτε σε αποφρακτικού τύπου συμπτώματα, είτε και σε ενοχλητικού τύπου συμπτώματα. Στα ενοχλητικού τύπου συμπτώματα της υπερπλασίας του προστάτη περιλαμβάνεται έτσι μια έντονη έπηξη προς ούρηση, μια μετά ακράτεια των ούρων μετά το τέλος της ούρησης,
νυχτουρία, να ξυπνάει ο άρρωστος πολλές φορές τη νύχτα για να ουρήσει. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι μπορεί ο προστάτης να είναι υπερπλαστικός και θα τον εκτιμήσει φυσικά ο ουρολόγος με την πρώτη κλινική εξέταση που θα κάνει, που θα είναι η δακτυλική εξέταση από το ορθό του ασθενούς. Θα ψηλαφίσει τον προστάτη και θα κοιτάξει πόσο μεγάλος είναι. Βεβαίως, πέραν αυτής της εκτιμήσεως του μεγέθους του αδένα, και όχι μόνο του μεγέθους με τη δακτυλική εξέταση, αλλά και τη σύσταση του αδένα, γιατί αν ψάξουμε μια σκληρία σε κάποια περιοχή, εκεί μπορεί να κρύβεται ένας καρκίνος. Εκτός όμως από αυτή την εξέταση, που είναι εκ των ονού κάνευ, έτσι, η δακτυλική εξέταση για τον έλεγχο του προστάτη είναι η βασική κλινική εξέταση. Ο συγκεκριμένος ουρολόγος ζήτησε να κάνει ο άρρωστος ένα υπερηχογράφημα στους νεφρούς και να δει την ουροδόχο κύστη πριν και μετά την ούρηση. Τι λέτε, γιατί λέτε να ζήτησε ο ουρολόγος ένα υπερηχογράφημα νεφρών και ουροδόχου κύστεως, και προστάτη αδένα φυσικά, πριν και μετά την ούρηση, με αυτόν τον άρρωστο που είχε τα συμπτώματα αυτά, τα δυσουρικά, δηλαδή αυτά τα αποφρακτικά συμπτώματα, τι ήθελε να δει και ζήτησε το υπερηχογράφημα, τι έχετε μάθει, πολύ σωστά, έχετε μάθει από την μακροσκοπική που κάναμε την εκτίμηση στο ουροποιητικό, ότι αν υπάρχει ένα κόλλημα, που εδώ το κόλλημα είναι και πολύ κεντρικό, είναι στην ουρήθρα, μπορεί να μένει υπόλοιμα ούρων στην ουροδόχο κύστη. Άρα αφού μένει υπόλοιμα ούρων στην ουροδόχο κύστη, όπως πάρα πολύ σωστά μου γράφετε τώρα, μπορεί να γίνει ουρολίμωξη, να γίνει στάση των ούρων και εκεί να αναπτυχθούν μικρόβια και να γίνει μια ανιούσα λίμωξη του ουροποιητικού. Μπράβο. Και το άλλο είναι μη γίνουν συνθήκες παλινδρόμησης. Δεν μπορεί να περάσουν τα ούρα, ζορίζεται η ουροδόχος κύστη να τα διώξει και γίνεται έτσι δοκιδώδης η ουροδόχος κύστη, αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στην αυξημένη πίεση που κάνει ο προστάτης εκεί στην ουρήθρα. Και για να ακριβολογώ, είπαμε η μεταβατική ζώνη, έτσι, του προστάτη, και δημιουργούνται συνθήκες παλινδρόμησης, να οι διατάσεις αμφότερων των ουρητήρων, να οι διατάσεις αμφότερων των πυελοκαλλικικών συστημάτων του νεφρού, και από μια παραμελημένη υπερπλασία του προστάτη μπορεί να πάθεις εσύ αμφωτερόπλευρη, και μάλιστα αμφωτερόπλευρη, και από τις δύο μεριές υδρονέφρωση. Ουσιαστικά να αχρηστευτούν και οι δύο νεφροί. Γι' αυτό πρέπει να την παρακολουθούμε την υπερπλασία και να την θεραπεύουμε. Λίθος, αν υπάρχει, θα είναι συμπτωματικό. Μπορεί να βρεις και κάποιο λίθος στην ουροδόχο κύστη. Φυσικά, κάνοντας τον υπέρηγο, θα έχεις και κάποια ένδειξη γι' αυτό. Τώρα, ο συγκεκριμένος άρρωστος είχε φυσιολογικούς νεφρούς. Δεν είχαν δημιουργηθεί συνθήκες παλινδρόμησης των ούρων, δηλαδή προς τα πάνω. Φάνηκε ένα αδένωμα, όπως το λέει ο ουρολόγος, μια υπερπλαστήσα περιοχή εκεί της διάμεσης ζώνης του αδένα, 50 κυβικά εκατοστά. Η ουροδόχος κύστη ήταν πεπαχισμένη και καταλάβαμε γιατί ήταν πεπαχισμένη. Γιατί ήταν πεπαχισμένη η ουροδόχος κύστη? Γιατί ζοριζόταν, παιδιά, ο εξωστήρας μύστης να διώξει τα ούρα από την ουρήθρα που την πίεζε η μεταβατική ζώνη του προστάτη. Δεν είχε αξιόλογο υπόλοιμα ούρων, άρα δεν υπήρχε σημαντικός κίνδυνος για λοιμώξεις και τέτοια πράγματα. Και έτσι πώς αντιμετωπίστηκε με φάρμακα. Πήρε ένα φάρμακο, την φιναστερίδη, προσκάρπος λέγεται, το οποίο παρακολουθήσαμε τα συμπτώματα και αν δεν υπακούει στο φάρμακο αυτό, δεν είναι αποτελεσματική δηλαδή η συντηρητική αγωγή, το πιο απλό είναι να μπει κανείς από την ουρήθρα και με ένα ξέστρο εκείνη την περιοχή της μεταβατικής ζώνης του προστάτη που πιέζει την ουρήθρα, να την αποσυμφορήσει την ουρήθρα ξύνοντας εκεί το παρέχημα και εμείς θα έχουμε αυτά εδώ τα ξέσματα. Έτσι, τα λεγόμενα chips, όπως λέγονται αυτά, του προστάτη αδένα, ξέσματα λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται χειρουργικά η υπερπλασία του προστάτη μέσω της ουρήθρας. Έτσι, δεν είναι ανοιχτό χειρουργείο, υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα, όπως κρίνει ο ουρολόγος, να ανοίξει την ουροδόχο κύστη και διακυστικώς να εκπυρηνήσει το λεγόμενο αδένωμα. Που είπαμε ουσιαστικά αυτό που λέει αδένωμα, τι είναι? Είναι η υπερπλασθήσα μεταβατική ζώνη του προστάτη που πιέζει την ουρήθρα.
Είναι και αυτός λοιπόν μια εναλλακτική μέθοδος που αυτή βέβαια είναι πιο, ας την πούμε, πιο η μέθοδος αυτή είναι κάπως πιο βαριά, έτσι, πιο βαρύ χειρουργείο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους αντιμετωπίζεται η υπερπλασία του προστάτη. Να λοιπόν, σε ιστολογικό επίπεδο, το στρώμα το οποίο κάνει αυτούς τους έτσι αγγειολιομοιωματώδεις όζους με κάποια αγγεία, εδώ είναι μια υπερπλασία του στρώματος που κάνει όζους. Εδώ βλέπετε είναι μια υπερπλασία αδενοματώδης, έτσι, του επιθυλιακού στοιχείου, κάνει έτσι αυτή την συγκέντρωση των αδένων που σου δίνει έτσι και την αίσθηση του όζου. Κοιτάξτε λίγο το περίγραμμα, παιδιά, αυτής εδώ της άθρησης των αδένων, κάνει έναν έτσι αδενοματώδη όζο και φυσικά οι αδένες έχουν τη μορφολογία καλοήθων αδένων, γιατί έχουν, είπαμε, μέγεθος μέσο προς μεγάλο και αυτήν την πολύ χαρακτηριστική για τους καλοήθεις αδένες, συνηθέστατα απαντόμενοι σε αυτούς, κυματιστή παρυφή, έτσι πείτε λίγο την παρυφή. Και άλλοι αδένες βέβαια εδώ πέρα, χωρίς να κάνουν όζους, έχουν κάποια στοιχεία εδώ ανάπτυξης της επιθυλιακής τους επένδυσης. Αυτή λοιπόν είναι η συχνότερη νόσος του προστάτη αδένα, εν πολλής εξαρτώμενη από τις ορμονικές διαταραχές που εγκαθίστανται προϊούσεις της ηλικίας στους άρενες και δημιουργούν τα συμπτώματα. Άρα η υπερπλασία του προστάτη είναι αυτή που δίνει και τα συμπτώματα και πάει ο άρρωστος στον γιατρό επειδή δεν μπορεί να ουρήσει. Είπαμε, από φρακτικού τύπου συμπτώματα και ενοχλητικού τύπου συμπτώματα. Άσχετα όμως, να, καμιά φορά βλέπετε παιδιά εδώ, συνυπάρχουν και πολλές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, που καμιά φορά είναι τόσο πυκνές που θες να επαληθεύσεις τα κύτταρα ότι είναι φλεγμονώδη και βλέπεις εδώ ένα κοινόλευκο κυταρικό αντιγόνο, γιατί αν βλέπεις έτσι βασίφυλλα κύτταρα να βρίσκονται μέσα στο στρώμα του προστάτη, υποπτεύεσαι μήπως είναι κάποια κακοήθεια επιθυλιακή, οπότε την αποκλείεις κάνοντας ένα δείκτη που αποδεικνύει ότι αυτά εδώ τα κύτταρα είναι κύτταρα λεμφικά, έτσι, ότι είναι φλεγμονώδης κύτταρα. Είναι η λεγόμενη ιδιοπαθής μη ειδική κοκκιωματώδης προστατίτιδα, μια νόσος η οποία για να τη βάζεις τη διάγνωση ιστολογικά, ο όρος προστατίτιδα είναι ένας όρος πιο πολύ κλινικός. Δηλαδή είναι κάποια συμπτώματα που αξιολογεί ο κλινικός γιατρός και μιλάει για προστατίτιδα. Εμείς ιστολογικά το λέμε μόνο όταν έχουμε τόσο πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις στο στρώμα και καμιά φορά και μέσα στους αδένες. Και αυτό το πράγμα μπορεί να αυξήσει και τον καρκινικό δείκτη του προστάτη, έτσι, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, στον ορό, το PSA, και να μην οφείλεται σε καρκίνο, να οφείλεται στην μη ειδική, στην κοκκιωματώδη προστατίτιδα, έτσι. Είναι και αυτό ένα αίτιο που μπορεί να αυξήσει το PSA, όπως και η υπερπλασία μπορεί να το αυξήσει το PSA. Και ειδικά για την αξιολόγησή του, σας παραπέμπω στο ήδη αναρτημένο βίντεο από περσινή χρονιά, την περσινή χρονιά, που είναι η επίδειξη των εικόνων της ιστοπαθολογίας του προστάτη αδένα και υπάρχει εκεί και κλινική αξιολόγηση από τον ουρολόγο τον κύριο Σπαπή. Είναι στη διάθεσή σας ήδη το βίντεο αυτό, να το μελετήσετε για να έχετε πάντα την αίσθηση της κλινικής εφαρμογής της κλινικής εφαρμογής των παθολογοανατομικών δεδομένων. Πάρα πολύ σωστά. Η μοναδική προστατίτιδα που θα μπορεί να διαγνώσει ένας ιστοπαθολόγος είναι αυτή, η μη ειδική κοκκιωματώδης προστατίτιδα. Και φυσικά λέμε μη ειδική, γιατί μπορεί να υπάρχει και ειδική κοκκιωματώδης προστατίτιδα. Μήπως μπορείτε να σκεφτείτε μια ειδική κοκκιωματώδη προστατίτιδα, η οποία έπεται κάποιων χειρισμών που μπορεί να έχει κάνει ο ασθενής για καρκίνωμα ουροθυλιακό. Θυμάστε εκεί στο ουροθυλιακό καρκίνωμα που κάνουν αυτές τις εγχύσεις με εκείνον το βάκυλο, αυτός ξέρετε τι είδους κοκκιώματα. Βεβαίως. Είναι το BCG. Βεβαίως, αυτός ο βάκυλος. Και αυτό θα κάνει έτσι φυματιώδους τύπου κοκκιώματα, και μέσα στον προστάτη και στην περιοχή εκεί πέρα. Φυσικά της ουροδόχου που έχει εφαρμοστεί αυτού του είδους η άνοσοθεραπεία, πάρα πολύ σωστά. Σε αυτή την περίπτωση τα κοκκιώματα θα είναι φυματιώδους τύπου, αλλά δεν θα τα εκλάβουμε ως φυματίωση, γιατί θα έχουμε το ιστορικό ότι έχει γίνει η έγχυση του βακύλου, αυτού του βακύλου που δίδεται στον ουροθυλιακό καρκίνο. Αυτό βέβαια πρέπει να το ξέρω, άλλη πάλι ένα σημείο που οι κλινικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να μην γράφω εγώ φυματίωση και άλλα πράγματα ανυπόστατα βάσει των ιστολογικών μου ευρημάτων. Τώρα, παρεπιπτόντως αυτόν τον άρρωστο που είχε την υπερπλασία,
Δεν είναι δυνατόν να έρθει άρρωστος στον ουρολόγο και να μην κάνει και μια εκτίμηση του προστάτη με τη δακτυλική εξέταση. Και εδώ βρέθηκε σκληρία. Α, εφόσον βρέθηκε σκληρία ετερόπλευρα, βλέπετε έτσι, γιατί η δακτυλική εξέταση πιάνει την περιφερική ζώνη του αδένα, ελέγχει. Άρα βλέπεις αν έχει καρκίνο, γιατί όπως είπαμε η συντριπτική πλειονότητα των καρκίνων ξεκινάει από την περιφερική ζώνη και ο βασικός τρόπος να ελέγξεις την περιφερική ζώνη είναι το δάκτυλο. Έτσι, η δακτυλική εξέταση από τον ουρολόγο. Και όταν πιάνεις μια σκληρία, το συνδυάζεις και με το PSA. Βλέπουμε εδώ το PSA στον ωρό του ασθενούς. Είναι οριακά αυξημένο, δηλαδή η φυσιολογική τιμή συνυπολογισμένη τη ηλικία είναι 3 με 4 νανογραμμάρια ανά ml. Εδώ είμαστε στα 8. Τώρα, από 3 μέχρι 10, έτσι, τιμές PSA, σκέφτεσαι να κάνεις βιοψία, θα κοιτάξεις το πλάσμα του ελευθέρου προσωλικού PSA, αν είναι κάτω από 0,2, κάτω από 0,2, τότε θα κάνεις τη βιοψία. Επίσης, τι θα εκτιμήσεις. Μπορεί να μην είναι ψηλή η τιμή του PSA, αλλά να το δεις βαθμιαία έτσι να μεταβάλλεται σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις που κάνεις από καιρού εις καιρών. Οπότε αυτή η βαθμιαία αύξηση του PSA, ακόμα κι αν δεν υπερβαίνει το 10 νανογραμμάρια ανά ml, που πάνω από το 10 σίγουρα θα πρέπει να κάνεις μια βιοψία του προστάτη, με μια βελόνα δηλαδή, να πάρεις 6 κυλίνδρους από τον ένα λοβό, τον αριστερό, 6 κυλίνδρους από το δεξιό και να τα στείλεις τους κυλίνδρους αυτούς για ιστολογική εξέταση. Άρα και αυτό η πυκνότητα, ας πούμε, του PSA, πόσο βαθμιαία μεταβάλλεται σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με αυξητική τάση, το κλάσμα του ελευθέρου προστολικό PSA, όλα αυτά εκτιμούνται μαζί φυσικά και με την τιμή του PSA για να οδηγήσουν τον άρρωστο στη λήψη του ιστού. Και βλέπουμε εδώ πέρα στην βιοψία μας αυτή ότι έχουμε αδένες οι οποίοι είναι μέσου και μεγάλου μεγέθους, τους βλέπετε παιδιά, έχουν πάλι αυτή την πτύχωση, την κυματιστή, που είπαμε αυτό σπανιότατα το κάνει ο καρκίνος, αλλά έχουν και κάτι που τους ξεχωρίζει από τους προηγούμενους αδένες. Για να δούμε τους προηγούμενους αδένες εδώ. Δείτε, ας πούμε, αυτούς αδένες, τους αδένες με παρόμοια διαμόρφωση της προάβλιας, έτσι, παρυφής τους, παρόμοιο μέγεθος. Τι λέτε να διαφέρουν από αυτούς εδώ. Τι λέτε να διαφέρουν αυτούς τους αδένες όπως τους βλέπουμε εδώ. Τι λέτε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι, οι πυρήνες τους είναι πολύ, είναι στιβαδοποιούμενοι οι πυρήνες και είναι βασίφιλοι. Δίνουν μια βασιφιλία από τους πυρήνες που στιβαδώνονται εδώ πέρα, μπορεί να έχουν και μεγαλώσει. Αυτό το πράγμα εδώ, παιδιά, είναι μια δυσπλασία, μια κυταρική δυσπλασία, που ειδικά στον προστάτη έχει το όνομα υψηλόβαθμη προστατική ένδοεπιθυλιακή νεοπλασία, λέγεται, υψηλόβαθμη προστατική ένδοεπιθυλιακή νεοπλασία, PIN. Υπάρχει και χαμηλόβαθμη, αλλά δεν αναφέρεται στις εκθέσεις μας, γιατί είναι μια αλλίωση που δεν είναι εύκολα αναπαραγώγημη. Δηλαδή δεν συμφωνούν εύκολα οι ιστοπαθολόγοι να διαγνώσουν τη χαμηλόβαθμη PIN, η προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία λέγεται PIN. Ενώ και δεν έχει και την κλινική σημασία που έχει η υψηλόβαθμη. Γιατί όταν βρούμε τέτοια υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία, πρέπει να καθορίσουμε την έκτασή της, σε πόσους κυλίνδρους, πόσοι κυλίνδροι έχουν αυτές τις αιστείες της υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, του high grade PIN. Γιατί αν είναι οι κύλινδροι 3 και πάνω, τότε θέλει σίγουρα επανέλεγχο. Σύντομα, έτσι. Γιατί θέλει επανέλεγχο, γιατί εκεί που υπάρχει δυσπλασία, παραδίπλα τι μπορεί να υπάρχει και να μην το έχει ελέγξει η συγκεκριμένη βελόνα, δίπλα από περιοχή που έχει δυσπλασία, τι μπορεί να έχει αναπτυχθεί και θέλει επανέλεγχο η βιοψία όταν είναι εκτεταμένη η PIN. Πολύ σωστά, ακριβώς δίπλα μπορεί να έχει αναπτυχθεί καρκίνος. Μάλιστα. Να λοιπόν, η υψηλόβαθμη ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία, παρατηρούμε και κάποια ευδιάκριτα πυρήνια, που είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα για την κακοήθεια του προστατικού κυψελιδικού κυτάρου, να βλέπουμε έτσι πυρήνια αρκετά ευδιάκριτα, απλώς το συγκεκριμένο έτσι όπως το βλέπω,
θεωρώ ότι παρά την ατυπία του είναι μάλλον υψηλόβαθμη πυν και όχι καρκίνος, αφενός μεν γιατί είναι ένας αδένας μεγάλου μεγέθους, έχει τη στιβάδωση εδώ των πυρήνων που είναι το στοιχείο της πυν, αλλά καμιά φορά υπάρχει ένα σπάνιο καρκίνωμα, παιδιά, που μιμείται την πυν. Δηλαδή κάνει αδένες τέτοιους, μεγάλου μεγέθους, μέσου μεγάλου μεγέθους. Εδώ μήπως μπορούμε να δούμε κάτι που απομακρύνει από τη διάγνωση έτσι αυτού του σπάνιου καρκίνου που κάνει έτσι μεγάλους αδένες και μοιάζει με πυν, αλλά δεν είναι δυσπλασία, είναι καρκίνος. Για να σας βοηθήσω λιγάκι, μήπως το βρείτε και αυτό. Δείτε λίγο αυτό εδώ. Ρε, τι λαϊνιά είστε εσείς. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής. Ακριβώς. Είναι τα βασικά κύτταρα. Ναι. Μπράβο. Βλέπετε, παιδιά, έχει το στίχο των βασικών κυττάρων. Θα μου πεις, είσαι σίγουρος ότι αυτά είναι βασικά κύτταρα και δεν είναι έτσι κάπως πλακουτσωμένα, να τα πούμε, κυψελιδικά. Εντάξει, απόλυτα σίγουρος δεν είμαι, αλλά κάνουν ένα στίχο. Αν θέλω, ζητάω μια κερατίνη 903, έτσι. Και βλέπω ότι έχει βασικό κυταρικό στίχο, γιατί οτιδήποτε έχει βασικό κυταρικό στίχο δεν είναι καρκίνος, παιδιά, έτσι. Ενώ αν αυτό ήταν το σπάνιο καρκίνωμα που μοιάζει με πυν, δεν θα βρίσκα καθόλου βασικά κύτταρα. Έτσι. Πολύ σπάνιο καρκίνος του προστάτη κάνει στιβάδωση. Τη στιβάδωση την κάνει η πυν, η δυσπλασία, έτσι. Όπως είναι αυτή που τη βλέπουμε εδώ πέρα. Ακόμα πιο σπάνια μας κάνει έτσι αυτές και εδώ τις δομές και μας τρομάζουν, έτσι. Μας τρομάζουν αυτές οι δομές. Μήπως ξέρετε πώς τις λέμε αυτές τις δομές που είναι έτσι σαν να είναι ένα σουρωτήρι και βλέπουμε έτσι αυλούς που είναι σε σωλήνες που δεν ξεχωρίζει όμως ο ένας από τον άλλον. Πολύ σωστά λέγονται ηθμοειδείς δομές, οι οποίες ηθμοειδείς δομές απαντούν σε διάφορες αλλοιώσεις του προστατικού επιθυλίου, είτε καλοήθεις, όπως είναι μια διαυγοκυταρική υπερπλασία των αδένων της κεντρικής ζώνης, είτε όμως και κακοήθεις, όπως θα δούμε παρακάτω, έτσι, η ηθμή αυτή όταν είναι κακοήθεις, δηλαδή συνδυάζονται με κυψελιδικό καρκίνωμα, είναι ένα πρότυπο χαμηλής διαφοροποίησης, το πρότυπο 4 του Γκλίζον και μάλιστα από τις διάφορες μορφολογικές ποικιλίες που έχει το πρότυπο 4, αυτοί οι ηθμοειδείς σχηματισμοί είναι οι πιο επιθετικοί να κάνουν μετάσταση. Αλλά δεν τα λέμε ακόμα αυτά. Εδώ είναι μια σπάνια περίπτωση που έχουμε ηθμοειδείς σχηματισμούς, αλλά εμπίπτουν στο πλαίσιο μιας υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Οπότε φυσικά είναι μια αλλίωση προδιηθητική. Γιατί το πιν είναι η πρόδρομη αλλίωση του προστατικού καρκίνου, παιδιά. Λοιπόν, υπήρχαν εκτεταμένες αιστείες υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, οπότε μετά από 3 μήνες, δυστυχώς υπευλήθη, ή μάλλον ευτυχώς, υπευλήθη πάλι σε βιοψία ο ασθενής και πάμε να δούμε τώρα. Να, αυτός εδώ ο αδένας είναι αυτός που βλέπαμε αντίστοιχα και το προηγούμενο τρίμηνο που είχε γίνει η πρώτη λήψη του υλικού. Είναι ένας αδένας που θα μπορούσε να τον πει κανείς με αυτή τη στιβάδωση των υπερχρωμικών πυρήνων. Αν βλέπαμε σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, θα διακρίναμε πυρήνια όπως κάναμε πριν. Αυτός ο αδένας θα μπορούσε να είναι ένας αδένας υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Αυτός εδώ πάλι, έτσι που τον βλέπετε, παιδιά, βασίφυλλο τον αδένα. Ό,τι βλέπουμε βασίφυλλο γενικά μας ανησυχεί, μήπως είναι νεοπλασία, όπως είδαμε εδώ τη στιβάδωση των πυρήνων. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά, όταν βλέπεις βασίφυλλους αδένες, δεν είναι επειδή είναι άτυποι οι πυρήνες. Απλώς τι έχει γίνει εδώ. Έχει μειωθεί το κυταρόπλασμα και έτσι φαίνονται πιο πολύ οι πυρήνες των κυψελιδικών κυτάρων. Οπότε σου δίνουν μια βασίφυλλη εμφάνιση χωρίς να έχει καμιά έννοια δυσπλασίας, χωρίς να έχει καμιά έννοια δηλαδή πυν προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Και αφού ένας τέτοιος αδένας, σαν και αυτόν που σας δείχνω, είναι βασίφυλλος, αλλά είναι επειδή έχει μειωθεί το κυταρόπλασμα των κυψελιδικών κυτάρων, πώς θα μπορούσατε να τον χαρακτηρίσετε από τη βασική παθολογική ανατομική που μαθαίναμε στο προηγούμενο εξάμεινο? Ένας αδένας δηλαδή που μοιάζει έτσι βασίφυλλος, γιατί φυσικά προβάλλουν οι πυρήνες του, αλλά είναι επειδή έχει μειωθεί το κυταρόπλασμα. Εξαιρετικά. Αυτή είναι η ατροφία, παιδιά, εδώ. Μια καλοήθης κατάσταση που δίνει βασίφυλλους αδένες. Δείτε όμως αυτούς τους βασίφυλλους εδώ που είναι από την πυν, με τη στιβάδωση, που είναι οι πυρήνες πολύ και στιβαδώνονται και δίνουν τη βασιφυλία, και δείτε και αυτήν εδώ τη βασιφυλία που τη δίνει ο αδένας, ο ατροφικός, η λεγόμενη απλή ατροφία.
εντάξει αυτός είναι η απλή ατροφία, εντάξει αυτός είναι η υψηλόβαθμη πυρ. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, παιδιά, είναι εδώ, σε αυτούς τους μικροαδενικούς σχηματισμούς, οι οποίοι είναι η καρκινική πια, η διηθητική καρκινική αδένες, τους βλέπετε εδώ, οι κακοήθεις αδένες, οι οποίοι είναι κοντά στην πυρ, αλλά και σε ικανή απόσταση για να μην θεωρηθούν προεκβολές του πυρ. Εδώ πηγαίνουν αυτοί, τρέχουν και δείτε εδώ πώς πηγαίνουν. Είναι ανάμεσα από μεγαλύτερους αδένες που δεν είναι καρκινικοί. Ετούτος είπαμε είναι απλή ατροφία, ο άλλος είναι υψηλόβαθμη πυρ. Ανάμεσα πηγαίνουν οι μικροί οι καρκινικοί αδένες, αλλά και περιτριγυρίζουν οι καρκινικοί αδένες μεγαλύτερους αδένες μη καρκινικούς, όπως ο εν προκειμένου ατροφικός αδένας. Αυτό λοιπόν είναι το συνηθέστερο αρχιτεκτονικό πρότυπο που κάνει ο καρκίνος του προστάτη, που είναι αυτή εδώ η διάταξη γύρω και ανάμεσα σε μη καρκινικούς αδένες και είναι το λεγόμενο πρότυπο 3, η μέτρια διαφοροποίηση του καρκίνου του προστάτη με αδένες οι οποίοι η ξεγενική έτσι, υπομεγέθυνση μέχρι το δεκάρι φακό, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ένας αδένας και ποιος είναι ο διπλανός του και πολύ συχνά βλέπεις και το στρώμα να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδένες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρότυπο το οποίο δηλώνει ένα προτύπου 3 κατά γκλίζων, όπως έχετε ακούσει στη θεωρία, καρκίνωμα του προστάτη αδένα. Φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα, μήπως και εδώ είναι κάποιοι αδένες κομμένοι έτσι κατεφαπτωμένοι, γιατί εδώ δεν βλέπω τόσο ευδιάκριτους αυλούς, όπως βλέπω σε αυτόν, όπως βλέπω σε αυτόν, όπως βλέπω σε αυτόν τον καρκινικό αδένα. Οπότε αναρωτιέμαι, είναι λοξοκομμένοι καρκινικοί αδένες, μπας είναι τίποτα ατελώς σχηματισμένοι αδένες και πηγαίνουμε κάπως προς τη χαμηλή διαφοροποίηση, το πρότυπο 4. Αυτή είναι γενικά προβληματισμοί που τους έχει ο ιστοπαθολόγος, γιατί ο ιστοπαθολόγος κάνει τη διαβάθμιση του καρκίνου του προστάτη σε μεγέθυνση πάντοτε μικρή. Μέχρι δεκάρι φακό γίνεται η διαβάθμιση κατά γκλίζων, παιδιά. Οπότε, πολλές φορές δεν πρέπει να υπερβάλλω και να υπερεκτιμώ αυτούς εδώ τους αδένες ως στοιχείο, ας πούμε, συστατικό χαμηλής διαφοροποίησης προτύπου 4, γιατί αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την πρόγνωση του ασθενούς. Όλα αυτά φαίνονται στο βίντεο που είναι ήδη αναρτημένο με την κλινική αξιολόγηση και σας καλώ να το παρακολουθήσετε. Να, ένα άλλο πρότυπο είναι αδένες που ενοχλούν το στρώμα. Δείτε εδώ πόσο είναι άτυπη η διάταξη έτσι ως προς το στρώμα, το μειώδες. Πάνε και χώνονται οι καρκινικοί αδένες μέσα στο στρώμα. Είναι η λεγόμενη διηθητική ανάπτυξη. Εδώ δεν έχουμε μεγαλύτερους αδένες μη καρκινικούς για να τους δούμε ότι περιτριγυρίζονται, αλλά έχουμε έτσι μία άτακτη ανάπτυξη μικροαδενικών σχηματισμών καρκινικών, έτσι, οι οποίοι βέβαια είναι πρότυπο 3, γιατί σαφέστατα ο ένας καρκινικός αδένας ξεχωρίζει από τον διπλανό του και δεν υπάρχει κάποια συγχώνευση αδένων ή κάπως ατελώς σχηματισμένοι αδένες. Βλέπουμε γενικά τους αυλούς παντού, οπότε είναι ένα πρότυπο 3 στην πενταβάθμια κλίμακα καταγκλίζουν για την ιστολογική διαβάθμιση του βαθμού κακοήθειας. Τα μείζωνα κριτήρια για την ανάπτυξη του καρκίνου είναι αυτοί οι μικροί αδένες, έτσι, συνηθέστατα μικροί αδένες οι καρκινικοί στον προστάτη, με αυτή τη διηθητική ανάπτυξη που ενοχλεί και σπάει τις μυϊκές ίνες του ινομιώδους υποστρώματος. Καμιά φορά βλέπουμε και οι θυμοειδείς αδένες, οι οποίοι παρά είναι μεγάλοι και ανώμαλοι, για να τους θεωρήσουμε ότι μπαίνουν στο πλαίσιο υψηλόβαθμης δυσπλασίας. Δηλαδή υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Ο μονός κυταρικός στίχος, να λείπουν τα βασικά κύτταρα παντελώς σε ικανό αριθμό να αδένων, είναι στοιχείο υπερκαρκίνου και φυσικά η πυρηνική ατυπία είναι μείζον κριτήριο με διόγκωση των πυρήνων και να βλέπουμε το πυρήνιο σε ένα φακό δεκάρι. Αυτό είναι το προβάλλον πυρήνιο που το κάνει ο καρκίνος. Δηλαδή, όχι να ψάχνω στο 40 φακό στη μεγάλη μεγέθυνση να πάω να βρω πυρήνιο. Να φαίνεται το πυρήνιο ήδη από το δεκάρι φακό, είναι ένα σαφέστατο κριτήριο υπερκακοήθειας. Έτσι. Αυτά βέβαια, παιδιά, τα κριτήρια είναι μείζωνα, αλλά δεν είναι και απολύτως παθογνωμονικά. Δηλαδή, σε οδηγούν πάρα πολύ συχνά στη διάγνωση του καρκίνου, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα τα κάνει μόνο ο καρκίνος. Όταν όμως συνδυάζονται μεταξύ τους,
εντάξει, τότε πια πρόκειται για καρκίνο. Υπάρχουν και κάποια ελάσσονα κριτήρια τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση του καρκίνου, να βλέπεις έτσι μια λεπτή έτσι γαλάζια βλένη μέσα στους αυλούς των ύποπτων αδένων ή κάποιες ροζ άμορφες κρίσεις, να κάνουν μυτώσεις τα κύτταρα αυτά των άτυπων αδένων, να κάνουν έτσι δομές γεωμετρικές, όχι τα αμυλοειδή σωμάτια που τα έχουν πρωτίστως οι καλοήθεις αδένες, κάποιες έτσι πρισματικές δομές, έτσι γεωμετρικές, σε ψηλιάζουν, να βρίσκει πίν που είναι η πρόδρομη αλλίωση του καρκίνου αυτού της περιφερικής ζώνης. Γι' αυτό και η πίν είναι και αυτή στην περιφερική ζώνη, όπως ο καρκίνος, που ελέγχεται κυρίως με τη βιοψία, η περιφερική ζώνη. Το αμφίφυλλο κυταρόπλασμα, η υπερχρωμία των πυρήνων, όλα αυτά είναι ελάσσονα κριτήρια για την κακοήθεια. Η πίν λοιπόν, μια που τη λέει εδώ, είναι αλλίωση και αυτή που είναι πρόδρομη του καρκίνου, που ο συνήθις καρκίνος είναι της περιφερικής ζώνης, αλλά και η πίν είναι μια αλλίωση της περιφερικής ζώνης, οπότε καταλαβαίνεις ότι αν έχεις έτσι μια διουρηθρική αφαίρεση που ελέγχεις τη μεταβατική ζώνη επειδή έχει υπερπλασία, δεν είναι τόσο πιθανό εκεί πέρα να βρεις πίν, γιατί το πίν είναι από την ζώνη την περιφερική. Καρκίνο μπορείς να βρεις στην μεταβατική ζώνη. Μπορείς να βρεις, αλλά είναι συνήθως ένας καρκίνος καλά διαφοροποιημένος, ο οποίος δεν είναι επιθετικός, γιατί στο καρκίνωμα του προστάτη ο βαθμός της ιστολογικής κακοήθειας συμβαδίζει με την βιολογική του συμπεριφορά, με το μεταστατικό του δυναμικό. Είναι όπως τον καρκίνο του σουροδόχου κύστεως δηλαδή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν είναι ένας καρκίνος που ξεκινάει από τη μεταβατική ζώνη, σπάνιος καρκίνος, είναι καλά διαφοροποιημένος, άρα δεν είναι και επιθετικός και μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να μην θεωρείται και κλινικά σαν καρκίνος. Δηλαδή παθολογοανατομικά να είναι καρκίνος, να μην έχει βασικά κύτταρα, να έχει μια έτσι κάπως διαιθητική ανάπτυξη, αλλά κλινικός να μην συμπεριφέρεται σαν καρκίνος. Άρα ουσιαστικά ο κλινικός καρκίνος είναι από το πρότυπο 3. Αυτό που σας έδειξα δηλαδή προηγουμένως και πέρα, από το πρότυπο 3 της πενταβάθμιας κλίμακας του Γκλίζον, είναι ο καρκίνος ο κλινικός. Να τους. Αυτοί είναι οι αδένες του πρωτύπου 3. Τι θέλω να δείτε, παιδιά? Αφενός θέλω να δείτε τα προβάλλοντα ή τουλάχιστον ευδιάκριτα πυρήνια. Εδώ γιατί δεν τα λέω προβάλλοντα? Γιατί είναι μεγάλη μεγέθυνση. Δεν είναι ο δεκάρης φακός εδώ να καταλαβαίνω τα πυρήνια. Και εκείνο που θέλω να σας δείξω είναι, δείτε εδώ πώς τρώνε, πώς σπάνε, πώς παρεμβάλλονται ανάμεσα στις μυϊκές δεσμίδες του ινομιώδους υποστρώματος, έτσι. Είναι μια διαιθητική ανάπτυξη. Δείτε εδώ αυτές τις δεσμιδούλες και αυτή είναι εδώ πώς πάει και χώνεται μέσα το καρκινικό, το αδένιο, έτσι, καρκινική αδένες. Αυτό λοιπόν είναι το πρότυπο 3, ξεχωρίζουν οι καρκινικοί αδένες μεταξύ τους, μάλιστα. Αν θέλω να το αποδείξω και είναι λίγοι αδένες και αμφιβάλλω και τα λοιπά, μπορώ να ζητήσω μια διπλή χρώση. Εδώ με καφέ χρώμα έχω σημάνει τα βασικά κύτταρα. Άρα έχω κάνει την κερατίνη 903, την υψηλού μοριακού βάρους. Εδώ λοιπόν που υπάρχουν χρώματα, που υπάρχει χρώμα καφέ, αυτοί εδώ οι αδένες δεν είναι καρκινικοί, γιατί έχουν βασική κύτταρα. Αυτοί οι άλλοι αδένες εδώ εκατέρωθεν των μη καρκινικών, από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά που δεν έχουν καφέ χρώμα στην ανοσοϊστοχημία, σημαίνει ότι δεν έχουν το δείκτη που έκανα εγώ και έβαψα με καφέ χρώμα, δεν έχουν δηλαδή βασικά κύτταρα, οπότε είναι καρκινικοί. Και για να ενισχυθεί η φύση τους, κάνω και ένα ένζυμο που βγάζουν οι καρκινικοί αδένες, που είναι η ρακεμάση, που εδώ βλέπουμε ότι στους καρκινικούς αδένες εκφράζεται, αλλά η ρακεμάση γενικά είναι ένας δύσκολος δείκτης στην εκτίμησή του, πρέπει να βγαίνει μόνο στους καρκινικούς αδένες, να μην βγαίνει σε μορφολογικά αδένες που δεν είναι καρκινικοί. Στην πίν φυσικά μπορεί να βγαίνει η ρακεμάση, πιθανώς να είναι εδώ. Γενικά είναι ένας δύσκολος δείκτης, εκτιμάται μόνο για τη διάγνωση έτσι, αυτού του συνήθους καρκίνου του προτύπου 3 και κυρίως τον χρησιμοποιούμε όταν έχουμε λίγους αδένες και αμφιβάλλουμε, το λέμε τώρα, λίγοι αδένες είναι, δεν είναι καρκινικοί, να το γράψω καρκίνο με 3 αδένες, να μην το γράψω. Εκεί τώρα θέλω μια ενίσχυση, γι' αυτό και καμιά φορά φυλάμε το μέσα από τον προστάτη, παιδιά, εναλλακτικές, για να μην πάμε να ξανακόψουμε μετά τον κύβο της παραφήνης και φύγουν επίπεδα και χαθούν μερικοί έτσι μικροί αδένες που είναι ύποπτοι στην αιματοξυλίνη ιωσύνη που έχουμε δει. Θέλει λίγο οικονομία δηλαδή στο μισθό για να έχουμε περιθώριο να κάνουμε τις χρώσεις μας αν βρεθεί μια πολύ μικρή εστία. Α, να, για του λόγου του αληθές, προσέξτε να δείτε, εδώ είναι καλοήθεις αδένες. Α, ούτε μπορώ να πω για πίν, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν υψηλό βαθμό πίν, δεν τους βλέπω να έχουν τίποτα. Α,
εγκυματιστή παρυφή που έχουν οι καλοήθεις και δείτε εδώ τους ύποπτους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αδένες. Ενοχλούν. Δείτε λίγο αυτόν πώς πάει και χώνεται εδώ σε αυτή τη μυϊκή ίνα. Βλέπετε τη μυϊκή ίνα, πώς πηγαίνει και την τρώει. Έχουν έτσι ένα κάπως αμφίφυλο κυταρόπλασμα. Μικροί είναι. Πάνε λίγο έτσι να περιτριγυρίσουν τούτον εδώ που είναι καλοήθης. Λέω, δεν τους βάφω να δω τι κάνουν στην ανοσοϊστοχημία. Κανένα βασικό κύτταρο. Σε ικανό αριθμό αδένων, κανένα βασικό κύτταρο. Μείζον κριτήριο υπέρ καρκίνου. Περιορισμένος βέβαια ο καρκίνος, πόσο να είναι εδώ, κάνα χιλιοστό. Α, θα το μετρήσω να δω την έκταση. Και βγάζουν και τη ρακεμάση, με έτσι ένα κοκκόδες πρότυπο, με συχνά προάβλια επίταση έτσι προς τον αυλό. Έχουν το δείχτη της ρακεμάσης οι ύποπτοι αδένες, στερούνται παντελώς στίχου, λέω, είναι μια μικρή ανάπτυξη καρκίνου. Περιορισμένη στο αποσταλέν υλικό, φυσικά το σκορ, το γκλίζον, το άθροισμα είναι το 6, γιατί εδώ είναι αποκλειστικό πρότυπο 3, δεν υπάρχει άλλο πρότυπο, όλοι οι αδένες είναι πρότυπο 3, οπότε όπως θα δούμε παρακάτω, το διπλασιάζουμε για να βγάζουμε τον αθροιστικό βαθμό κακοηθείας κατά γκλίζον. Το ερώτημα ήταν τότε αν στο υλικό μας υπήρχε μόνο αυτή η μικρή αιστεία καρκίνου. Άξιζε για έναν καρκίνο που είναι προτύπου 3, δηλαδή θεωρείται ιστολογικά μέτρια διαφοροποιημένος, αλλά ουσιαστικά για τον κλινικό γιατρό είναι ένας καλά διαφοροποιημένος καρκίνος που δεν έχει μεγάλο μεταστατικό δυναμικό. Αξίζει να βγει αυτός ο προστάτης για μια τόσο περιορισμένη ανάπτυξη καρκίνου ή να κάνουμε μια ενεργό παρακολούθηση. Ο ουρολόγος θα συνεκτιμήσει κάποιες παραμέτρους, όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο που σας έκανα μία προηγουμένως, το βίντεο δηλαδή που γίνεται η επίδειξη πολλών ιστοπαθολογικών εικόνων του προστάτη με κλινική αξιολόγηση, και θα δει αν, ας πούμε, ο αθροιστικός βαθμός κακοήθειας είναι 6, οπότε είναι το 3 και 3, γιατί πρακτικά άλλα αθροίσματα να βγάλουν 6 δεν υπάρχουν. Θεωρητικά υπάρχουν μόνο. Πρακτικά δεν υπάρχουν. Ένα εξάρι θεωρείται 3 και 3. Και επίπεδα του PSA στον ορό, κάτω από 10 νανογραμμάρια, πάνω από 10, και σε συζήτηση με τον άρεστο θα σκεφτούν αν αξίζει τον κόπο να βγει αυτός ο προστάτης ή να γίνει μια παρακολούθηση. Ιδιαίτερα αν υπάρχει μια συνοσηρότητα, και είναι, το χειρουάρρωστος δεν μπορεί να αντέξει και το χειρουργείο, γιατί μπορεί να είναι υπερήλικες οι ασθενείς που να είναι επιβαρημένοι, η καρδιακή τους λειτουργία, η αναπνευστική τους λειτουργία, και δεν είναι εύκολη η απόφαση να γίνει ένα ανοιχτό χειρουργείο, να βγει ο προστάτης. Α, τώρα για το περιορισμένο καρκίνωμα του προστάτη. Κοίταξε να δεις. Μέχρι 3 αδένες, κάτω από 3 αδένες, όχι ότι δεν μπορείς να το πεις καρκίνωμα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είναι κάπως ελάχιστος πια να έχεις 2 αδένες μόνο καρκινικούς. Θα μου πεις αν έχουν την πυρηνική ατυπία που την κάνει μόνο καρκίνος και σε πείσουνε, στερούνται βασικού κυταρικού στίχου, βγάζουν τη ρακεμάση, τους λες και με κάτω από 3, αλλά γενικώς πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν είναι τόσο λίγοι αδένες, έτσι. Τώρα, αν είναι η έκταση, παιδιά, ελάχιστη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεάσει τον γκλίζον σκορ. Δηλαδή, αν στην προηγούμενη εικόνα εγώ είχα χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνο και είχα συγχώνευση αδένων, δεν σημαίνει επειδή ήταν λίγο σε έκταση ότι θα το έλεγα ότι είναι προτύπου 3. Όχι. Η αρχιτεκτονική είναι άλλο πράγμα που κάνει το σύστημα του γκλίζον. Θα το έλεγα ότι έβγαζε το κρίσιμο το σύστημα του γκλίζον. Στην προηγούμενη περίπτωση που σας έδειξα, ήταν καλοσχηματισμένη οι καρκινικοί αδένες και ξεχώριζαν ο ένας από το διπλανό του, οπότε το είπα ότι ήταν σκορ 6, 3 και 3 δηλαδή κατά γκλίζον. Όταν δεν σε πείθουνε και έχεις μια υπόνοια καρκίνου, αλλά είτε πήγες στις βαθύτερες τομές να ελέγξεις με ανοσοϊστοχημία και χάθηκε η αιστεία, και έχεις την υπόνοια αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ότι είναι καρκίνο, τότε λες ότι είναι ένας άτυπος μικροκυψελιδώδης πολλαπλασιασμός, χρησιμοποιώντας την ιστολογική σου έκθεση και τον όρο Atypical Small Acinar Proliferation, τον όρο ASAP δηλαδή, που καταλαβαίνει ο ουρολόγος. Αυτό δεν είναι νοσολογική οντότητα, έχει όμως κλινική σημασία, γιατί σημαίνει ότι στο υλικό που εξέτασες είχες μια υπόνοια ότι υπήρχε καρκίνος περιορισμένος στις τομές που μπόρεσες να εξετάσεις, αλλά τελικά δεν επαληθεύθηκε, οπότε δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβάλλει έναν επανέλεγχο του ασθενούς εν ευθέτω χρόνο, που θα το κρίνει ο ουρολόγος αξιολογώντας και τις άλλες παραμέτρους που παίρνει. Έτσι.
επίπεδα του PSA, τα ευρήματα τα κλινικά, πιθανώς τα απεικονιστικά που έχει. Αυτός λοιπόν είναι η σημασία αυτού του όρου, του άτυπου μικροκυψελιδόδους πολλαπλασιασμού, που φυσικά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να αποφεύγεται στις ιστολογικές μας εκθέσεις, γιατί απλώς δηλώνει την αδυναμία μας να πιστοποιήσουμε, να τεκμηριώσουμε τη διάγνωση καρκίνου στο υλικό μας, συνηθέστατα λόγω του περιορισμένου, της περιορισμένης εκτάσεως που έχει ο καρκίνος, κάτι που τον κατέστησε μη ελέγξιμο αν ο ιστοχημικός. Α, για δείτε εδώ, εδώ θα φανεί ωραία. Αυτό το πρότυπο καρκίνου, παιδιά, που έχει τους καρκινικούς αδένες, τους μικρούς, να ξεχωρίζουν ο ένας τον άλλον και πολύ συχνά να παρεμβάλλεται στρώμα, είναι το πρότυπο ιστολογικά της μέτριας διαφοροποίησης. Για τον κλινικό γιατρό είναι καλή η διαφοροποίηση αυτή, γιατί είναι η χαμηλόβαθμη κακοήθεια. Είναι αυτό το πρότυπο 3, που αν είναι αποκλειστικό πρότυπο γίνεται 6. Εδώ τι βλέπετε αντίθετα? Τι ξεχωρίζει αυτήν εδώ την περιοχή από αυτήν εδώ? Εδώ βλέπουμε ακόμα ότι είναι αδένες, να η αυλή τους, γνήσει η αυλή, έτσι. Αλλά τι ξεχωρίζει αυτούς εδώ τους αδένες από αυτούς εδώ, του προτύπου 3, τι λέτε? Βεβαίως, είναι κακοσχηματισμένοι, πολύ σωστά. Πάνε έτσι σαν να συγχωνεύονται αυτοί οι αδένες. Αυτό είναι το πρότυπο 4, που είναι ένα από τα πρότυπα της χαμηλής διαφοροποίησης. Η χαμηλή διαφοροποίηση έχει το πρότυπο 4 και έχει και το πρότυπο 5 του Gleason. Όταν το βλέπουμε αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε στις ιστολογικές μας εκθέσεις, να το ποσοτικοποιούμε, γιατί αυτός είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο κλινικά επικίνδυνος που έχει το μεταστατικό δυναμικό και μπορεί να κάνει εύκολα μετάσταση. Άρα, αντιστοίχως, πρέπει να διαγιγνώσκεται σωστά και να ξεχωρίζει το πρότυπο 4 που έχει μεταστατικό δυναμικό από το πρότυπο 3 που έχει ελάχιστο μεταστατικό δυναμικό. Πόσο δε μάλλον από κάποια ιστορικά πρότυπα, το 1 και το 2, που αυτά πια δεν θεωρούνται πια καρκίνη παρά μόνο ιστολογικά, και κάνουμε τις διαγνώσεις των προτύπων 1 και 2 του Gleason μόνο σε παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής, όπου έχεις και άλλα πρότυπα και παρεπιπτόντως τα βρίσκεις και αυτά, συνήθως στη μεταβατική ζώνη, γιατί αυτά τα πρότυπα, το 1 και το 2, η καλή διαφοροποίηση δηλαδή, η ιστολογική, είναι εκείνος ο ήπιος καρκίνος εντός εισαγωγικών της μεταβατικής ζώνης που δεν είναι επικίνδυνος για τον άρρωστο. Δεν μας απασχολούν πια τα πρότυπα 1 και 2, είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχουν στις ιστολογικές μας εκθέσεις. Α, κάτι ενδιαφέρον για την διάκριση του 3 από το 4. Προσέξτε εδώ, παιδιά, είναι αδένες που συνοστίζονται, ας τους πούμε έτσι, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν στρωματικές ίνες ανάμεσα και φαίνονται δύο γραμμές πυρήνων. Μία γραμμή που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αδένα και μια άλλη γραμμή πυρήνων που αντιστοιχεί στον άλλο. Εντάξει, οπότε εδώ είμαστε στο 3. Αντίθετα, εδώ πέρα είναι η συγχώνευση, δηλαδή έχουμε εδώ πέρα μία γέφυρα κατά κάποιο τρόπο, εδώ είναι ο αυλός του ενός αδένα, εδώ είναι ο αυλός του άλλου αδένα του γειτονικού, δεν είναι μόνο ότι δεν παρεμβάλλεται στρώμα, αλλά φαίνεται ότι είναι μια γραμμή πυρήνων που κοιτάει και στους δύο αυλούς, και σε αυτόν, του αδένα αυτού και στο άλλο. Αυτό θα μπορούσε να το πεις ότι είναι εστιακό τεσσαράκι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει και 3. Δείτε εδώ το 3. Να, αυτή εδώ είναι ξεχωριστή καρκινική αδένες. Να, αυτός. Θα μου πεις, δεν βλέπω αυλό, γιατί να μην τους πω ατελώς σχηματισμένους. Εντάξει, μωρέ, θα είναι θέμα κατεφαπτωμένη τομής τώρα που δεν φαίνεται ο αυλός. Τώρα αυτό δεν σου δίνει την εικόνα για 4. Κακά τα ψέματα. Τριάρι το λες. Στο 3. Τώρα, εδώ όμως με αυτή τη μονή γραμμή είναι μια ένδειξη συγχώνευσης, έτσι. Άντε και δεν έχει εδώ πέρα και στρωματική, είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δυο αδένες, πηγαίνουν και συγχωνεύονται, οπότε είμαστε στο 4, στο πρότυπο 4. Να συνεχίσουμε. Α, εδώ πέρα τώρα, εδώ βλέπετε σαφώς ότι υπάρχουν ατελώς σχηματισμένοι αδένες, δεν βλέπουμε αυλούς σε πάρα πολλούς, δεν είναι ένα-δυο, όπως ήταν στην προηγούμενη εικόνα, και σίγουρα υπάρχει μια τάση συγχώνευσης. Εδώ σε αυτήν τουλάχιστον τη θέση υπάρχει 4. Υπάρχει πρότυπο 4, είχαμε δει και 3 προηγουμένως, εδώ έχουμε και πρότυπο 4, αλλά έχουμε δύο πρότυπα στο υλικό μας της διαβελώνης βιοψίας.
Και επίσης βλέπουμε πάλι συγχωνευόμενους αδένες, πάνε και κάνουν έτσι σαν να αρχίζουν να κάνουν ιθμούς. Οι ιθμοειδείς αδένες όταν απαντούν στο πρότυπο 4 πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνήμα σε αυτούς, γιατί είναι πολύ επιβαρυντικό της προγνώσεως στοιχείο. Και εδώ πάλι έχουμε κακοσχηματισμένους αδένες, χωρίς αυλούς. Επειδή ακόμα όμως φαίνεται κάπως περίγραμμα αδενικό, δεν το φτάνω και στη χειρότερη διαφοροποίηση, δηλαδή στο 5, το κρατάω ακόμα στο 4. Γιατί έχεις μια ένδειξη ότι υπάρχει κάπου έτσι ένα περίγραμμα πυρηνικό, αδενικό, συγγνώμη. Φαίνεται ότι είναι κάποιοι κακοσχηματισμένοι αδένες, σίγουρα μετά σε συγχώνευσης, απλώς δεν έχεις και συμπαγείς δομές ή σκόρπια κύτταρα να θεωρήσεις πια ότι δεν υπάρχει ίχνος που να θυμίζει αδενική δομή και να το πας στο χειρότερο πρότυπο που είναι το πρότυπο 5. Ανά, στο πρότυπο 4 εδώ η ιθμοειδής δομή και μάλιστα όταν βλέπουμε σε υλικό βιοψίας, αυτό είναι ένα νευράκι, γύρω-γύρω από το οποίο έχουν διαταχθεί τα καρκινικά κύτταρα, καρκινική ιθμή. Εν προκειμένου, ο ιθμός αυτός, αυτοί οι αδένες που κάνουν τον ιθμοειδή σχηματισμό, και πάντα όταν βλέπουμε περινευριδιακές διηθήσεις, το αναφέρουμε στις διαβελώνιες βιοψίες, όταν γράφουμε τις ιστολογικές μας εκθέσεις, γιατί είναι μια επιθετική παράμετρος της νόσου και μπορεί αυτό να συνδεθεί μετά, να ακολουθήσει η ριζική προστατεκτομή, είτε με λεμφαδενικές μεταστάσεις, είτε με άλλες επιβαρυντικές της πρόγνωσης παραμέτρους. Θετικά για κακοήθεια εγχειρητικά όρια, άρα τις περινευριδιακές διηθήσεις έχει σημασία να τις αναζητούμε και να τις γράφουμε στις εκθέσεις μας πρωτίστως όταν διαγιγνώσουμε τον καρκίνο σε υλικό διαβελώνης βιοψίας. Αυτή δηλαδή η κύλινδρη που τις παίρνει η βελόνα μπαίνοντας από το ορθό. Έτσι, συνηθέστατα. Η δεύτερη βιοψία λοιπόν του ασθενούς μας. Σε όλα μεν τα τεμαχίδια πια, γιατί στις πρώτες βιοψίες είχαμε πίν σε αρκετά τεμαχίδια. Τώρα έχουμε σε όλα τα τεμαχίδια σε τέτοια έκταση, από 15 έως 30% ποσοστό εκτάσεως, ένα κυψελιδικό, συμβατικό, σύνηθες, συνήθους ιστολογικού τύπου, αδενοκαρκίνωμα. Το λέω έως χαμηλής διαφοροποίησης, γιατί είδα ότι ήταν πιο πολύ το 3, το πρότυπο 3, που είπαμε είναι η μέτρια διαφοροποίηση, αφορούσε το 60% του καρκινικού ιστού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχε και ένα δευτερεύον πρότυπο, το 4, που ήταν στο υπόλοιπο 40% του καρκινικού ιστού. Έτσι λοιπόν εδώ δεν είχα αποκλειστικό πρότυπο, είχα δύο πρότυπα. Ένα που κυριαρχούσε σε έκταση, που ήταν το 3 εν προκειμένου, οπότε το έβαλα σαν πρώτο προσθετέο στο άθροισμα του Gleason, και ένα δευτερεύον που το έβαλα σαν δεύτερο προσθετέο. Και έτσι έχω ένα σκορ, ένα άθροισμα κατά Gleason 7, με πρωτεύον το 3. Βέβαια, πάντα όταν βλέπω πρότυπο 4, είπαμε παιδιά ότι πρέπει τι να το κάνουμε, να το ποσοτικοποιούμε. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα επτάρι 3 συν 4 και το 3 να είναι το 90% του καρκινικού ιστού. Ενώ το 4 να είναι το 10% του καρκινικού ιστού. Αυτό θα είναι λιγότερο επιθετικό από αυτό εδώ το 3 συν 4 εφτάρι, που το 3 είναι το 60% της έκτασης του καρκινικού ιστού και το 4 είναι το 40% της έκτασης του καρκινικού ιστού. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πρότυπο 4, που είναι αυτό που έχει το μεταστατικό δυναμικό, πρέπει να το ποσοτικοποιώ σε έκταση στο πλαίσιο του καρκινικού ιστού. Πώς η έκταση του καρκινικού ιστού καταλαμβάνει αυτό το πρότυπο 4, πρέπει να το λέω. Και σε μια πενταβάθμια προγνωστική κλίμακα, εδώ πηγαίνουμε στο βαθμό κακοήθειας 2, που έχει να κάνει με το σκορ κατά Gleason 7, με πρωτεύον το 3 και δευτερεύον το 4. Το πρότυπο 4 είδατε ότι περιελάμβανε και ιθμοειδείς καρκινικούς αδένες, και αυτό το αναφέρουμε γιατί δείχνει ότι έχει μια ιδιαίτερη επιθετική νόσο ο ασθενής αυτός, το τεσάρι του οποίου έχει και ιθμοειδείς καρκινικούς αδένες και δεν έχει απλώς ατελώς σχηματισμένους αδένες ή συγχωνευόμενους, τους είδαμε να κάνουν ιθμούς, θυμάστε, εκεί που είδαμε να διηθεί τον νεύρο. Οπότε έχει κάποια σημασία λοιπόν και για την πρόγνωση της νόσου, αυτό το τεσάρι με τους ιθμοειδείς αδένες. Να πούμε λίγα πράγματα για το σύστημα κατά Gleason, συμπληρώνοντας την θεωρία που είχατε ακούσει
νομίζω σε μάθημα έτσι, με σύνδεσμο το είχατε κάνει, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Τα slides υπάρχουν βέβαια στην ηλεκτρονική τάξη. Το Gleason, το πρότυπο του Gleason είναι η ισχυρότερη ιστολογική προγνωστική παράμετρος για τον καρκίνο του προστάτη. Και κατευθύνει, όπως θα δείτε στο βίντεο που σας ανέφερα, με την κλινική αξιολόγηση που υπάρχει, το πρότυπο του Gleason και το άθροισμα του Gleason κατευθύνει τον κλινικό χειρισμό των ασθενών. Είναι ένα πρότυπο που διαβαθμίζει την κακοήθεια σε μορφολογικό επίπεδο, στηριζόμενο αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική. Δεν κοιτάζουμε τους πυρήνες για να κάνουμε διαβάθμιση της κακοήθειας κατά Gleason, δεν κοιτάζουμε πόσο άτυποι είναι οι πυρήνες, πόσο αναπλαστικοί είναι οι πυρήνες, αν έχουν πυρήνιο, αυτά τα κοιτάζουμε για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Για τη διαβάθμιση της κακοήθειας του καρκίνου του προστάτη, κοιτάμε μόνο το αρχιτεκτονικό πρότυπο των καρκινικών αδένων. Σιγουρευόμαστε πρώτα ότι έχουμε καρκίνο και μετά κοιτάζουμε την αρχιτεκτονική τους για να κάνουμε το πρότυπο του Gleason και το αναγνωρίζουμε κυρίως σε μικρή μεγέθυνση, άντε μέχρι επί 100. Άντε μέχρι δηλαδή με το δεκάρι φακό ή με το τεσάρι ή με το πολύ μέχρι το δεκάρι, όταν πρέπει να δεις αν είναι οι αδένες συνοστισμένοι ή αν είναι συγχωνευμένοι, αναλόγως για να δεις, ας πούμε, αν θα το πεις σε συγχωνευμένους αδένες, θα πεις 4. Έτσι. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν, όταν είναι καλοσχηματισμένοι και διακριτοί οι καρκινικοί αδένες, ξεχωρίζουν ένας από τον άλλον, έχουμε το πρότυπο 1, το πρότυπο 2, ιστορικά πλέον πρότυπα, που είχε συνοστιζόμενους καρκινικούς αδένες, που φυσικά ήταν καρκινικοί γιατί στερούνται ο παντελός βασικού κυταρικού στίχου, αλλά ήταν έτσι όλοι μαζεμένοι και λέγαμε πρότυπο 1 και 2 κατά Gleason. Τώρα, η καλή διαφοροποίηση, ουσιαστικά μέτρια τη λέμε ιστολογικά, αλλά είπαμε για τον κλινικό γιατρό είναι χαμηλόβαθμη ιστολογική κακοήθεια, έτσι. Είναι το πρότυπο 3 που είναι αυτό που είδαμε, τους ξεχωριστούς με αδένες, αλλά που δεν κάθονται όλοι μαζί, είτε διατάσσονται άτακτα και άτυπα ενοχλώντας το μειώδες υπόστρωμα του προστάτη αδένα, είτε αρχίζουν και είτε περιτριγυρίζουν, είτε χώνονται ανάμεσα σε μεγαλύτερους αδένες μη καρκινικούς. Αυτό λοιπόν είναι η χαμηλόβαθμη ιστολογική κακοήθεια, το πρότυπο 3, το οποίο αν θέμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση με καλή, μέτρια και χαμηλή, θα το πούμε στη μέτρια διαφοροποίηση, αλλά για τον κλινικό γιατρό το πρότυπο 3 είναι χαμηλόβαθμη, χαμηλόβαθμη ιστολογική κακοήθεια. Όταν δεν είναι καλά σχηματισμένοι οι καρκινικοί αδένες, δεν βλέπουμε τους αυλούς τους έτσι σε ικανό αριθμό, δεν βλέπουμε έτσι έναν αυλό γύρω-γύρω να έχει επιθυλιακά κύτταρα, συγχωνεύονται, μερικές φορές μπορεί να μας θυμίζουν το διαυγοκυταρικό νεφροκυταρικό καρκίνωμα, είναι η λεγόμενη υπερνεφρωματοειδής, ένα ρο βάλτε εδώ. Όταν κάνουν ιθμούς, που είπαμε είναι και η πιο έτσι, απειλητική προγνωστικά, αυτή είναι το πρότυπο 4, όπου υπάρχει τουλάχιστον μια μερική απώλεια της αυλικής διαφοροποίησης, χαλάνε δηλαδή οι αδένες, δεν είναι τόσο καλοσχηματισμένοι όπως το πρότυπο 3, είναι η χαμηλή διαφοροποίηση, η υψηλόβαθμη κακοήθεια. Όταν είναι πια πλήρης η απώλεια των αυλών, της αδενικής διαφοροποίησης, δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω-γύρω αδενικού σχηματισμού και έχουμε συμπαγή έτσι ταπίτια, χορδές έτσι με μονωμένες στήλες ας πούμε καρκινικών κυττάρων ή και σκόρπια με μονωμένα καρκινικά κύτταρα, με συμπαγείς φωλιές και όταν υπάρχει νέκρωση, η οποία μπορεί να απαντά και ηθμοειδείς δομές, όπως είναι στο 4, όταν βλέπουμε ηθμοειδείς δομές και έχουν νέκρωση, ή γενικά όταν βλέπουμε νέκρωση στον καρκινικό ιστό του προστάτη, βάζουμε το χειρότερο πρότυπο, που είναι το πρότυπο 5, που μορφολογικώς πια είναι αδιαφοροποιητό το καρκίνωμα. Και πάντα, παιδιά, όταν έχουμε χαμηλά διαφοροποιημένα καρκινώματα στον προστάτη, να αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε, όπως και σε όλα τα όργανα. Μήπως θυμάστε αυτή την παρατήρηση που έχουμε κάνει, όταν έχουμε ένα πολύ χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, κακόηθες νεόπλασμα, το πούμε, που μελετάμε σε ένα όργανο, γιατί πρέπει να πιστούμε. Πρώτα. Το θυμάστε. Όταν είναι πολύ χαμηλή διαφοροποίηση, βλέπουμε, έτσι ακριβώς, μπράβο. Και αυτό το θυμάστε για την προέλευσή του, πάρα πολύ σωστά. Είναι πρωτοπαθές το όργανο ή έρχεται απ' αλλού. Εδώ θα μας βοηθήσουν φυσικά και οι κλινικές πληροφορίες που είναι εκ των όνου κάλευ για τη σωστή παθολογοανατομική διάγνωση, όπως έχουμε τονίσει. Και δεν βαριόμαστε να τονίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο της 3, της μέτριας διαφοροποίησης, της χαμηλόβαθμης κακοήθειας.
Ενώ το πρότυπο της χαμηλής διαφοροποίησης, το 4 και το 5, που είναι σχεδόν αδιαφοροποίητο πια, είναι δύο ξεχωριστές νόσοι. Γιατί? Ό,τι κάνει άθροισμα 3 και 3-6, που όπως είπαμε το άθροισμα 6, πρακτικά είναι 3 και 3, έτσι, δεν μπορεί να είναι 4 και 2, πώς θα διαγνώσεις το 2 πια. 3 και 3 σημαίνει 6. Όταν το βλέπουμε αυτό λοιπόν το πρότυπο στις ριζικές προστατεκτομές, δεν περιμένεις λεμφαδενικές μεταστάσεις. Οι ασθενείς δηλαδή επιβιώνουν σε συντριπτικό, σε συντριπτική πλειονότητά τους. Ακόμα, αν πας σε ένα πρότυπο 3 στη ριζική προστατεκτομή και το δεις να κουμπάει το όριο, εκεί που σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να χτυπήσεις καμπανάκι, να πεις έχει θετικό χειρουργικό όριο, φτάνει ο καρκίνος στο όριο δηλαδή, πρέπει να κάνουμε κάτι, σαν να μην επηρεάζει αρνητικά την έκβαση του ασθενούς. Πότε αυτά? Όταν το πρότυπο του καρκίνου είναι αυτό που θεωρείται πια χαμηλόβαθμη ιστολογική κακοήθεια, δηλαδή το 3. Μετά, το ποσοστό της έκτασης που καταλαμβάνει στη βιοψία τα πρότυπα της χαμηλής διαφοροποίησης, δηλαδή της υψηλόβαθμης ιστολογικής κακοήθειας, το πρότυπο 4 ή το πρότυπο 5, αυτό καθορίζει τη βιοχημική εξέλιξη, δηλαδή πότε ο ασθενής, τι σημαίνει βιοχημική υποτροπή, έχει χειρουργηθεί και κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου αρχίζει και ανεβάζει PSA. Οπότε τι καταλαβαίνεις εσύ? Έδωσε μετάσταση. Και μετά την ακτινοθεραπεία, αν πάρει, πόσο θα πάει καλά? Άμα τα βλέπεις ότι είναι χαμηλά διαφοροποιημένα σε μεγάλη έκταση τα καρκινόμενα του προστάτη, τότε αυτός είναι ένας επιθετικός καρκίνος που θα εξελιχθεί δυσμενός. Να δούμε λοιπόν τα πρότυπα του Gleason ανάλογα με την έκτασή του στον καρκινικό ιστό. Μπορεί να είναι αποκλειστικά, να βλέπεις, ας πούμε, μόνο ένα πρότυπο. Βλέπεις μόνο πρότυπο 4, λες είναι σκορ 8, 4 και 4. Βλέπεις μόνο πρότυπο 3, λες είναι σκορ 6, 3 και 3. Να είναι το πρωτεύον και δευτερεύον, αλλά το δευτερεύον πρέπει εξ ορισμού να καταλαμβάνει πάνω από 5% του καρκινικού ιστού. Οπότε στον αθροιστικό βαθμό βάζεις πρώτο προσθετέο το πρωτεύον και δεύτερο προσθετέο το δευτερεύον. Απλώς, όταν έχουμε πρότυπο χαμηλής διαφοροποίησης ή υψηλόβαθμης κακοήθειας, πάντα λέμε την έκταση που καταλαμβάνει επί του συνόλου του καρκινικού ιστού. Μια άλλη κατηγορία είναι πρωτεύων και έλασον. Το έλασον τι σημαίνει? Είναι ένα άλλο πρότυπο, το οποίο όμως καταλαμβάνει από 5% και λιγότερο της εκτάσεως του καρκινικού ιστού. Αυτό το πρότυπο το λέμε έλασον. Έλασον. Όχι δευτερεύων, γιατί το δευτερεύων πρέπει να καταλαμβάνει πάνω από 5% της εκτάσεως του καρκινικού ιστού. Άλλη κατηγορία. Πρωτεύων, δευτερεύων και φυσικά τριτεύων. Το τριτεύον να καταλαμβάνει πάνω από 5% του καρκινικού ιστού, 6 έως 33. Να είναι, ξέρω εγώ, το πρωτεύον 50, το δευτερεύον 35, έτσι. Οπότε πάμε 50 και 35 της εκτάσεως του καρκινικού ιστού, 85, και το τριτεύον να είναι 15. Εντάξει. Και η άλλη περίπτωση είναι πρωτεύων, δευτερεύων και τριτεύων, αλλά το τριτεύων να καταλαμβάνει κάτω του 5% του καρκινικού ιστού. Εδώ γιατί, παρότι καταλαμβάνει κάτω του 5% του καρκινικού ιστού, το λέω τριτεύων και δεν το λέω έλασον? Γιατί υπάρχει δευτερεύων. Υπάρχει πρωτεύων, δευτερεύων, οπότε το άλλο θα το πω, το τρίτο πρότυπο θα το πω τριτεύων. Εντάξει, και ανάλογα με την έκτασή του, του τριτεύοντος εννοώ, είτε είμαστε σε αυτή την κατηγορία, είτε είμαστε στην πάνω κατηγορία. Αλλά όταν είναι δύο πρότυπα και το δεύτερο πρότυπο καταλαμβάνει από 5% και κάτω του καρκινικού ιστού, αυτό δεν το λέω δευτερεύον, το λέω έλασον. Έλασον πρότυπο. Τώρα, όταν έχω χαμηλόβαθμης κακοήθειας πρότυπα, δηλαδή τα ιστορικά πλέον πρότυπα 1 και 2, ανάθεμα να τα βλέπουμε ποτέ πια, αλλά και πρότυπο 3 κατά Gleason, αυτά είναι τα χαμηλόβαθμης κακοήθειας πρότυπα και αυτά είναι ελάσσονα ή τριτεύοντα, όπως τα ορίσαμε λίγο πιο πριν, δεν τα βάζουμε στον αθροιστικό βαθμό. Σε κανένα είδος προστατικού ιστού, τι εννοώ κανένα είδος προστατικού ιστού, τα δείγματα που δεχόμαστε στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, τα οποία είναι πια είτε τα chips, τα ξέσματα προστάτη από τη διουρηθρική εκτομή, είτε η εκπυρήνιση του αδενώματος διακυστικά, που είναι χειρουργικό πια παρασκεύασμα, αλλά δεν είναι ριζική προστατεκτομή, είναι μια απλή εκπυρήνιση, είτε η διαβελόνης βιοψία. Και μετά είναι το υλικό
της ριζικής προστατεκτομής που έχει γίνει για καρκίνο. Αυτά δηλαδή τα τέσσερα είδη είναι προστάτη που έχω στο εργαστήριο. Η διαβελόνης, βιοψία, τα ξέσματα, η διουρηθρική προστατεκτομή, η εκπυρήνηση του, η διακιστική εκπυρήνηση του αδενόματος, διακιστική εκπυρήνηση του αδενόματος και η ριζική προστατεκτομή. Άρα, όταν αυτά τα πρότυπα, το 3 ας πούμε, γιατί τα άλλα εντάξει, δεν τα βλέπουμε ποτέ, είναι ελάσσονα ή τριτεύοντα, φυσικά δεν μπαίνουν στο σκορ. Δηλαδή, όταν είναι έλασσον το 3 και το πρωτεύον είναι το 4, εσύ θα το πεις ότι είναι 8, 4 και 4. Θα το αγνοήσεις το πρότυπο χαμηλόβαθμης κακοήθειας όταν είναι έλασσον. Δεν θα το βάλεις μέσα στον Gleason score. Το ίδιο και όταν είναι τριτεύον, στις κατηγορίες που είπαμε πιο πριν. Ελάσσονα τώρα ή τριτεύοντα πρότυπα υψηλόβαθμης κακοήθειας, εδώ αλλάζει το πράγμα. Γιατί αλλάζει το πράγμα? Γιατί αυτά εδώ έχουν το μεταστατικό δυναμικό, τα υψηλόβαθμης κακοήθειας. Το 4 και το 5 δηλαδή. Αυτά υπολογίζονται και μάλιστα στη θέση του δεύτερου προσθετέου. Γιατί λέω στη θέση του δεύτερου προσθετέου? Γιατί είναι έλασσον ή τριτεύον, δεν είναι πρωτεύον. Στον αθρηστικό βαθμό, σε ποια δείγματα? Όταν έχω βιοψία διαβελόνης, όταν έχω chips διουρηθρικά και όταν έχω την εκπυρήνηση του αδενόματος. Στα εν λόγω υλικά, ο αθρηστικός βαθμός κακοηθείας κατά Gleason, όταν υπάρχουν περισσότερο από δύο πρότυπα, περιλαμβάνει πρώτα φυσικά το εκτενέστερο πρότυπο, αυτό που κυριαρχεί σε έκταση στον καρκινικό ιστό, ο πρώτος προσθετέος, και ύστερα δεν βάζω αυτό που υπολείπεται σε έκταση απαραίτητα, τι βάζω? Το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ο δεύτερος προσθετέος. Αν δηλαδή υπάρχει ένα πρότυπο 4 ή ένα πρότυπο 5 ως τριτεύον ή έλασσον, δεν έχει σημασία. Θα μπει σαν δεύτερος προσθετέος. Πού? Στην διαβελόνης βιοψία, στα chips, τα διουρηθρικά και στην εκπυρήνηση του αδενόματος. Όταν έχεις ριζική προστατεκτομή, εσύ πρέπει να τα δεις πια, έχεις όλο τον προστάτη, θα τα δεις όλα τα πρότυπα που βλέπεις και θα πεις τι ποσοστό πιάνει το καθένα, το κάθε πρότυπο. Τώρα, πώς θα βγάλεις τον αθρηστικό βαθμό κακοήθειας? Κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα, αν εκτός από το δευτερεύον υπάρχει ένα τριτεύον 5 ή 4 και καταλαμβάνει κάτω από 5, από 5 και κάτω του καρκινικού ιστού, μην το βάλεις. Πού όμως να μην το βάλεις? Στη ριζική προστατεκτομή. Γιατί σε όλα τα άλλα δείγματα προστάτη θα το βάλεις το πρότυπο της χαμηλής διαφοροποίησης, το σκορ. Στη ριζική προστατεκτομή, όταν είναι τριτεύον, κάτω από 5%, μπορείς να μην το βάλεις το χαμηλής διαφοροποίησης. Σε όλα τα άλλα όμως δείγματα θα το βάλεις μέσα στο άθροισμα του Gleason. Όταν υπάρχει έλασσον πρότυπο, 4 ή 5, θες να το βάλεις στον αθρηστικό βαθμό, θες να μην το βάλεις, απλώς αν δεν το βάλεις θα διπλασιάσει το πρωτεύον, αφού το 4 ή το 5 είναι έλασσον. Στην έκθεσή σου όμως θα γράψεις ότι υπάρχει το έλασσον πρότυπο. Θα πεις ότι υπάρχει πρωτεύον πρότυπο 3, αλλά υπάρχει και έλασσον πρότυπο 5. Οπότε μπορεί να το δώσεις 6, αλλά θα βάλεις την επισήμανση ότι υπάρχει και ένα πενταράκι που είναι έλασσον πρότυπο. Μετά, όταν υπάρχει τριτεύον πρότυπο χαμηλής διαφοροποίησης, δηλαδή υψηλόβαθμης κακοήθειας, που πιάνει πάνω από 5%, μπορείς αν θες να το συμπεριλάβεις σαν δεύτερο προσθετέο, αλλιώς θα βάλεις κατά σειρά το πρωτεύον και το δευτερεύον. Εδώ δεν τίθεται θέμα να μην δοθεί σωστή εικόνα, γιατί εφόσον είσαι σε ριζική προστατεκτομή, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τα πεις όλα τα πρότυπα που βλέπεις και τι έκταση καταλαμβάνει ο καθένα, το καθένα. Μετά, τι θα βάλεις στο άθροισμα του Gleason, εφόσον αναφέρεις, έχεις εσύ αναφέρει όλα τα πρότυπα που υπάρχουν, δεν έχει να κάνει, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει έτσι μια κάπως πιο ελαστική αντιμετώπιση, βλέπετε, σε αυτές τις κατηγορίες, την Α και τη Γ, στο πώς θα βγάλεις τον αθροιστικό βαθμό κατά Gleason, στο παρασκεύασμα εννοώ της ριζικής προστατεκτομής, έτσι που έχει γίνει για καρκίνο δηλαδή. Οι άλλες εκτομές, η μεν βιοψία διαβελόνης είναι για να δεις αν έχει καρκίνο, που ελέγχει την περιφερική ζώνη, ενώ η διακιστική εκπυρήνηση του αδενόματος και η διουρηθρική αφαίρεση των ξεσμάτων, τα chips,
Αυτά μπορεί τυχαία να βρεις καρκίνο, αλλά για ποια νόσο έχουν γίνει. Για ποια νόσο έχει γίνει δηλαδή η διουρηθρική αφαίρεση εκεί των ξεσμάτων του προστάτη ή η διακριστική εκπυρήνηση, η απλή προστατεκτομή. Βεβαίως έχουν γίνει για υπερπλασία. Ασφαλώς. Αλλά δεν πάβουν και αυτά να είναι δείγματα που εξετάζονται ιστολογικά και μπορεί τυχαία να βρεις και εκεί καρκίνο. Οπότε φυσικά πρέπει να τον αναφέρεις. Λοιπόν, με αυτά τα θρήσματα καταγκλίζων βλέπετε εδώ μια ακριβέστερη πια διαβάθμιση του βαθμού κακοήθειας, ένα πενταβάθμιο σύστημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Διεθνούς Εταιρείας της Ουροπαθολογοανατομίας, που ο πρώτος βαθμός κακοήθειας είναι το 1, που πιάνει όλα τα αθροίσματα καταγκλίζων μέχρι 6, μέχρι και 6. Ο δεύτερος βαθμός είναι εκείνος που πιάνει το 7 άθροισμα καταγκλίζων με πρωτεύον το 3 και δευτερεύον το 4, πρώτο προσθεταίο το 3 και δεύτερο προσθεταίο το 4. Άλλη προγνωστική κατηγορία, πιο επιβαρυντική, ο βαθμός κακοήθειας 3 πιάνει πάλι το 7, αλλά τώρα τι γίνεται. Κυριαρχεί το 4, το πρότυπο δηλαδή της υψηλόβαθμης κακοήθειας, και έπεται το 3. Πρώτος προσθεταίος το 4, δεύτερος προσθεταίος το 3. Ακόμα χειρότερη κατηγορία είναι το 4 που έχει ένα σκορ 8, το οποίο βέβαια 8 πώς μπορεί να βγει. Είτε να έχεις ένα πρότυπο αποκλειστικό 4, 4 και 4, το 8 μπορεί να βγει και κάπως αλλιώς. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς. Μπορεί να βγει ένα άθροισμα 8. Τι λέτε. Πολύ σωστά. 3 και 5. Είτε το πεις λοιπόν 3 και 5, είτε το πεις 5 και 3, είσαι στην ομάδα στο βαθμό κακοήθειας 4. Δηλαδή, επειδή υπάρχει το πεντάρι μέσα, πλέον η ευμενής πρόγνωση του προτύπου 3, που λέγαμε ότι όταν το πρότυπο 3 είναι σκέτο και δίνει το εξάρι, δεν κάνει μεταστάσεις κτλ. Εδώ, άπαξ και υπάρχει πεντάρι, είτε είναι δεύτερος προσθετέος, είτε ακόμα χειρότερα είναι πρωτεύων και είναι πρώτος προσθετέος, φυσικά η πρόγνωση είναι άσχημη. Και υπάρχει και ο βαθμός κακοήθειας 5, ο χειρότερος προγνωστικά βαθμός, που εδώ πια τα αθροίσματα καταγκλίζουν, βγάζουν 9, οπότε ουσιαστικά υπάρχει 4 και 5 για να βγει 9, δεν βγαίνει αλλιώς, 4 και 5 ή ακόμα χειρότερα 5 και 5 που βγάζει το 10. Η πιο επιθετική κατηγορία, εδώ πέρα τώρα πια η μετάσταση είναι σίγουρη, οπότε μπορεί και να μην χειρουργήσεις επειδή θεωρείς ότι η νόσος πια έχει ξεφύγει και πιθανότατα θα στο επαληθεύσει και ο σφινθυρογραφικός έλεγχος που θα ακολουθήσει, η αξονική για διωγγωμένους λεμφαδένες. Άρα από βαθμό κακοήθειας 2 και πάνω είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μετάστασης. Πολύ σωστά. Από βαθμό κακοήθειας 2 με αυτό το σύστημα που δείχνουμε τώρα βεβαίως. Γιατί από το βαθμό κακοήθειας 3 που κυριαρχεί το 4 σαν πρωτεύον, το πράγμα είναι ζώρικο. Έχει μεταστατικό δυναμικό η νόσος. Ήδη και στο βαθμό κακοήθειας 2 έχει μεταστατικό δυναμικό γιατί υπάρχει 4, αλλά το 4 αυτό είναι δευτερεύον. Οπότε τι σημασία έχει εδώ να πεις. Πόσο δευτερεύον είδε. Είναι. Γι' αυτό είπα ότι το 4 το ποσοτικοποιούμε μέσα στον καρκινικό ιστό. Θυμηθείτε το παράδειγμα που σας είπα. 7, 3 και 4 είναι το 3% να καταλαμβάνει 80% του καρκινικού ιστού και το 4 να καταλαμβάνει το 20%. Αλλά 7, 3 και 4 είναι το 3 να καταλαμβάνει το 55% του καρκινικού ιστού και το 4 να καταλαμβάνει το 45%. Αν το 4 καταλαμβάνει το 45% του καρκινικού ιστού, βεβαίως είναι δευτερεύον αφού το 3 καταλαμβάνει το 55%, αλλά δεν είναι ευκαταφρόνητο κάθε άλλο το μεταστατικό δυναμικό. Συμπέρασμα, όπου υπάρχει πρότυπο 4, λέμε την έκταση που καταλαμβάνει το πρότυπο της χαμηλής διαφοροποίησης, το 4 ή και το 5. Λοιπόν, τι είχε αυτός τώρα ο ασθενής, γιατί επεκταθήκαμε και λίγο σε κάποια θέματα πρακτικά. Είχε ένα καρκίνωμα, νομίζω το είχαμε βγάλει 3 και 4. Το είχαμε βγάλει 3 και 4. Μάλιστα. Για να σταδιοποιήσουμε την νόσο πριν βάλουμε τον άρρωστο στο χειρουργείο, τι σημαίνει να σταδιοποιήσουμε την νόσο. Εντάξει, 3 και 4, να κάνουμε ένα σφινθυρογράφημα, ο στόνμιν έχει μεταστάσεις. Και μάλιστα οι μεταστάσεις του καρκίνου του προστάτη καμιά φορά είναι οστεολυτικές, οπότε σαν οστεολυτικές αφού σπάνε τα κόκαλα τι μπορεί να αυξήσουν στον ορό.
μια οστεολυτική μετάσταση στο κόκαλο, τι μπορεί να αυξήσει στον ορό. Το ασβέστιο. Η αλκαλική φωσφατάση, θα δούμε τώρα. Όταν η μετάσταση, συχνά ο προστάτης κάνει οστεοβλαστικές μεταστάσεις. Άρα, επειδή κινητοποιεί τις οστεοβλάστες και κάνουν ένα, πάνε τα μεταστατικά κύτταρα και κινητοποιούν τις οστεοβλάστες και κάνουν ένα ανώμαλο καινούριο κόκαλο, τότε ποιος δείκτης ανέβει στον ορό, εδώ είναι αυτός ο δείκτης που μου αναφέρατε, στις οστεοβλαστικές μεταστάσεις, είναι η αλκαλική. Όταν λοιπόν ένας υπερήλικας ασθενής πονάει μέση του και δεις αυξανημένη την αλκαλική φωσφατάση, φοβάσαι, μήπως δεν είναι από οστεοαρθρίτιδα που πονάει μέση του υπερήλικος ασθενούς και είναι από μεταστατική διήθηση των οστών της σπονδυλικής στήλης. Αλκαλική φωσφατάση ψηλή, οστεοβλαστική μετάσταση. Όταν συνδυάζεται με κακοήθεια στον προστάτη, έτσι, όχι ότι η αλκαλική φωσφατάση θα ανέβει μόνο σε αυτή την κατηγορία, όταν συνδυάζεται όμως με μια θετική δακτυλική εξέταση, πας και βάζεις να εξετάσεις τον προστάτη δια του ορθού με το δάκτυλό σου και είναι θεόσκληρος, οπότε φαίνεται ότι είναι καρκίνος, το αποδεικνύεις και με μια βιοψία, όπως είναι το επόμενο περιστατικό που θα δούμε, όχι αυτό. Εδώ όμως έγινε αξονική, άνω κοιλίας, κάτω κοιλίας, δεν βρέθηκαν λεμφαδενικές ομάδες διογκωμένες, έγινε το σπινθυρογράφημα, ωστόν δεν υπήρχε αντιληπτή μεταστατική νόσος, άρα αποφασίστηκε η ριζική προστατεκτομή. Εστάλησαν για ταχεία και λεμφαδένες από την πίελο, ήταν αρνητική, ακολούθησε η ριζική προστατεκτομή και τη βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε την περιοχή εκείνη που είχε την υπερπλασία, που είχε οδηγήσει τον άρρωστο στο γιατρό, που είχε τα αποφρακτικά συμπτώματα στην ούρησή του, αλλά ο καρκίνος, η επέμβαση δεν έγινε φυσικά για την υπερπλασία. Υπερπλασία του προστάτη δεν αντιμετωπίζεται ποτέ με ριζική προστατεκτομή, που δεν είναι και μια εύκολη επέμβαση. Πρέπει να δεις τα αγκιονευρώδη τεμάχια, όπως ξέρετε από την ανατομία, που πορεύονται εκεί πλαγίως του προστάτη, διότι έτσι και τα κόψεις αυτά όταν βγάζεις τον προστάτη, ποια επιπλοκή μετεγχειρητικός θα εμφανίσει ο ασθενής, που κατά υπέστη μια ριζική προστατεκτομή, αλλά τρώθησαν τα αγκιονευρώδη δεμάτια. Βεβαίως, δεν θα έχει στήσει ο άρρωστος μετά. Θέλει εμπειρία η προστατεκτομή, δεν είναι επέμβαση. Θέλει μια εμπειρία για να γίνει σωστά. Ο καρκίνος πού είναι, παιδιά? Εδώ, στην περιφερική ζώνη. Αυτή εδώ η άσπρη αλλίωση είναι αυτό που είναι καρκίνος. Και είναι και στην περιφερική ζώνη. Άντε να ελέγξω τώρα, εδώ θέλει πολύ προσοχή, να ελέγξω τα όρια, παιδιά, εδώ. Γιατί έτσι και πηγαίνει, θα τα βάψω με μελάνι. Έτσι, αν πηγαίνει πάνω στο όριο, τότε πια θέλει ακτινοβόληση μετά. Για να δούμε. Α, για δείτε εδώ. Αυτή η μικρή είναι η καρκινική αδένες. Βλέπετε το σημασμένο το όριο εδώ. Για προσέξτε το μελάνι. Βλέπετε που πάει και κουμπάει πάνω. Πάνω πρέπει να κουμπάει. Πάνω πρέπει να κουμπάει για να το πει στο θετικό όριο. Και εδώ πρέπει να σας διευκρινίσω το εξής. Άλλο πράγμα είναι η εξωπροστατική διήθηση, άλλο είναι το θετικό όριο. Τι εννοώ? Σε ορισμένες θέσεις το όριο το εγχειρητικό είναι η κάψα του προστάτη. Δεν υπάρχει δηλαδή περιπροστατικός λιπόδης ιστός, περιπροστατικά μαλακά μόρια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να έχεις θετικό όριο, να κουμπάει δηλαδή ο καρκίνος στο όριο, αλλά αν το όριό σου είναι η προστατική κάψα, δεν έχεις εξωπροστατική διήθηση, άρα ο καρκίνος είναι ταυδίο, είναι μέσα στον προστάτη. Υπάρχει περίπτωση να έχεις εξωπροστατική διήθηση και να κουμπάει ο καρκίνος στο όριο. Τότε είναι και αρσίν, δηλαδή θετικό όριο, και εξωπροστατική διήθηση. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε ότι είναι οι καρκινικοί αδένες, τους βλέπετε, αλλά δεν ακουμπάνε και το μελάνι όπως το κάνουν εδώ. Βλέπετε εδώ πως το ακουμπάνε το μελάνι. Εδώ είναι θετικό όριο. Μάλιστα, θετικό όριο είναι αρσίν. Και έτσι όπως το βλέπω, αν εδώ είναι καρκινικός ιστός, αν ανέξει μια γλωσσίδα πάνω από τον προστάτη, εδώ είναι πιθανό να είναι και ταυτρία. Να έχει δηλαδή και εξωπροστατική επέκταση, να είναι ταυτρία α. Εδώ είναι μέσα στον προστάτη, είναι ταυδίο. Και επειδή δεν ακουμπάνε οι καρκινικοί αδένες εδώ το μελάνι, είναι
Αρπλήν. Θα μου πεις πόσο να είναι αυτή η απόσταση. Τι να πω, ελάχιστη είναι. Αλλά ο κανόνας είναι για να δώσεις θετικό όριο στη ριζική προστατευτομή, γιατί μετά ο άρρωστος κάνει ακτινοθεραπείες, κάνει ακτινοβολήσεις. Και γιατί πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι πρέπει να στείλεις τον άρρωστο στην ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση σε ποια περιοχή θα γίνει. Τι επιπλοκή μπορεί να κάνει η ακτινοβόληση στον ασθενή. Για σκεφτείτε έτσι σαν κλινική γιατροί. Λες εσύ με ευκολία θετικό το όριο, άντε πάμε να κάνουμε τις ακτίνες, την ακτινοθεραπεία. Τι μπορεί να κάνει η περιοχή που θα υποστεί την αυτή. Όχι απαραίτητα να πιάσει τους όρχες, όχι απαραίτητα τους όρχες. Για σκεφτείτε εκεί πέρα στην περιοχή τι θα ακτινοβοληθεί και μετά δεν θα σταματάει ο ασθενής. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακτινοβοληθούν οι όρχες. Για σκεφτείτε εκεί στην περιοχή που είναι ο προστάτης, τι έχει εκεί κοντά, τι περνάει εκεί κοντά. Η ουροδόχος κίστη είναι μια σχέση. Βεβαίως είναι πολύ σωστά και μπορεί να κάνει στην ουροδόχο κίστη να πάει να κάνει εκφυλιστική ατυπία ή ακτινοβολία και να βλέπω εγώ μετά βιοψία από την ουροδόχο κίστη και να λέω ενσύ του καρκίνωμα και να μην είναι τίποτα, να είναι από την επίδραση των ακτίνων. Και τι άλλο μπορεί να βλάψει οι ακτίνες. Τι άλλο μπορεί να βλάψουν. Αν πιάσει, μάλιστα μια σκέψη, αν πιάσει ο στάτης πιέλου να καταστραφεί μυελός, τα κόκαλα και τι άλλο είναι στην κοιλιά. Τι άλλο είναι στην κοιλιά. Τι άλλο είναι στην κοιλιά και μπορεί να το πιάσει. Βεβαίως. Να πάει να σου κάνει μια ακτινική εντερίτιδα, να μην σταματάει η διάρκεια. Άρα, θέλει προσοχή τι θα πεις όριο εσύ. Γιατί να γίνει ακτινοθεραπεία βασικά τι θέλει. Ή την εξωπροστατική επέκταση που είναι το ταφ 3 ή το θετικό όριο. Αυτά είπαμε μπορεί να συνδυάζονται, μπορεί και να μην συνδυάζονται. Μπορεί να είναι ο καρκίνος μέσα στον προστάτη, ταφ 2, να είναι θετικό το όριο και να συμπίπτει με την προστατική κάψα. Γιατί παραδίπλα δεν έχει περιπροστατικά μαλακαμόρια. Μπορεί να έχει ταφ 3, να έχει βγει εξωπροστατικά και το όριο να μην είναι θετικό. Να μην έχει καρκίνο το όριο. Επειδή είναι όμως ταφ 3, έχει βγει η νόσος. Δεν είναι ιάσιμο πια. Το χειρουργείο δεν σκοπεύει στην ίαση. Θέλει να γίνει επιπρόσθετος με εγχειρητικό σχηλισμό. Όπως φυσικά θα γίνει όταν είναι και ταφ 3, δηλαδή. Και αρσίν. Και να βγαίνει εξωπροστατικά και να διηθεί το όριο. Μάλιστα. Ανά, εδώ είναι το ταφ 3. Τι ιστός είναι αυτός που έχει, βλέπετε εδώ, ανάμεσα. Τι ιστός είναι αυτός που μπαίνουν οι μικροαδενικοί οι καρκινικοί σχηματισμοί. Βεβαίως είναι λίπος. Και όταν υπάρχει εδώ, παιδιά, διήθηση, αν υπάρχει διήθηση ορίου, να λέω και το πρότυπο που έχει, το θετικό όριο, καλά, εδώ δεν βλέπω για όριο εδώ. Εδώ είναι η εξωπροστατική διήθηση, η οποία γίνεται από το πρότυπο 3 εν προκειμένου. Όταν λοιπόν το όριο είναι θετικό, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, εδώ θα πω ότι είναι θετικό με το πρότυπο 3, γιατί σας είπα ότι έχει διαφορετικά πρότυπο 3 και πρότυπο 4 όταν είναι θετικό το όριο. Το πρότυπο 4 πάλι εγγυάται επιθετική πορεία. Τι με ρωτάει εδώ ο φίλος μου, αν έχω αρνητικό όριο και έχω ψηλό PSA με εγχειρητικά. Μάλιστα. Θα υποθέσεις μετάσταση, πάρα πολύ σωστά. Θα υποθέσεις μετάσταση, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις υπολειμματικό προστατικό ιστό. Στο χειρουργείο ο προστάτης βγαίνει ολόκληρος. Όλος ο αδένας βγαίνει. Υπάρχει περίπτωση να εξαφήσει μέσα. Οπότε, αν εσύ κάνεις την ριζική προστατεκτομή και έχεις αρνητικό όριο, αλλά ψηλό PSA, υπάρχει μετάσταση. Ψάξε να τη βρεις. Οι οποίες φυσικά θέσεις που θα ελεγχθούν κυρίως είναι οι θέσεις, τα οστά, έτσι, οι συνήθεις θέσεις, αλλά δεν αποκλείονται καμιά φορά να κάνει και απομακρυσμένες μεταστάσεις, αιματογενώς και σε σπλάχνα, έτσι, δεν αποκλείεται. Αλλά τα πρώτα που ψάχνεις είναι για λεμφαδένες εκεί της πιέλου και για κόκαλα. Λοιπόν, εδώ είναι η διήθηση, μάλιστα, ανά η βλένη. Θυμάστε που σας είπα ένα έλαστον στοιχείο είναι η γαλάζια, κάπως ελαφρώς γαλάζια βλένη μέσα στους μικροαδενικούς σχηματισμούς, εδώ την έχει και μια από το είδα σας το λέω. Εδώ είναι μια εξωπροστατική διήθηση καραμπινάτη, αλλά δεν διηθούνται σπερματοδόχες λύκηθοι, γι' αυτό το στάδιο είναι τα ταφ3α. Λοιπόν, είχαμε εξωπροστατική βέβαια. Πήγε τα ταφ3α, έσπαγε η κάψα δηλαδή, ακολούθησε ακτινοβόληση. Τώρα, το ταφ3α την κάνει στην προστατεκτομή, απλώς μετά πρέπει να χρειαστεί και κάτι άλλο να κάνεις. Πρέπει να χρειαστεί δηλαδή ένας μετεγχειρητικός ογκολογικός χειρισμός για να μην υποτροπιάσει η νόσος, έτσι.
είτε βιοχημικά να σου αυξήσει πάλι το PSA, είτε να σου δώσει τη μετάσταση πια και να την εντυλευθείς με το σπινθυρογράφημα ή κάποια άλλη απεικονιστική μέθοδο. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και όταν είναι το όριο θετικό, είτε είσαι ταυ 2, δηλαδή είσαι μέσα στον προστάτη, είτε είσαι ταυ 3. Εντάξει. Πρέπει να σκεφτείς λοιπόν τι πρέπει να κάνεις επιπρόθεσμα στον ασθενή που έχει υποστεί τη ριζική προστατεκτομή, όταν έχει θετικό όριο, είτε είναι ταυ 2, είτε είναι ταυ 3, και όταν είναι ταυ 3, ασχέτως του ορίου. Είναι αρνητικό το όριο για καρκίνο, θετικό το όριο για καρκίνο, με το ταυ 3 πρέπει να κάνεις κάτι. Όπως πρέπει να κάνεις και με το θετικό όριο. Αυτά είναι πολύ βασικές έτσι, πρακτικές γνώσεις κλινικές, που οφείλουμε για τον συχνότερο καρκίνο στον άντρα να τις ξέρουμε. Και οι 64 που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά και οι υπόλοιποι, οι 63 και οι υπόλοιποι 237, οι οποίοι ίσως σήμερα λόγω της παραμονής της Εθνικής Εορτής έχουν πάει κάπου και απορώ που έχουν πάει δηλαδή, γιατί τώρα έχουμε και περιοριστικά μέτρα. Τι καλύτερο από το να καθίσεις στο σπίτι σου το μεσημέρι και να ακούσεις για το συχνότερο καρκίνο στον άντρα πράγματα τα οποία δυστυχώς σε κάποια στιγμή θα σου ζητηθεί η γνώμη σου σαν γιατρός. Έχει ο καρκίνος του προστάτη, είναι ο συχνότερος καρκίνος. Κάποιος θα βρεθεί άρρωστος να σου πει ότι έχω καρκίνο του προστάτη, πρέπει να δεις τα δεδομένα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι μια νόσος η οποία να μην είναι επιθετική, όπως είπαμε, με το πρότυπο 3, οπότε να καθησυχάσεις τον άρρωστο ότι είναι κάτι σοβαρό μεν, αλλά δεν είναι κάτι απελπιστικό. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις όμως. Για να τα ξέρεις, μιλάς, βλέπεις μαθήματα τα οποία είναι πρακτικά. Πρακτικά μαθήματα είναι. Τα λένε και τα βιβλία, αλλά δεν τα βάζουν στο κεφάλι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο περιστατικό. Α, πάμε στον προχωρημένο. Λοιπόν, εδώ είναι ένας υπερήλικας ασθενής. Δακτυλικά πονούσε, είχε πόνο στα κόκαλα, στην οσφή του, στην μέση του. Το πρώτο που θα σκεφτείς, εντάξει, ώστε ο αρθρίτιδες και όλα αυτά, θα τα ακούσετε στο τέλος του εξαμήνου, αλλά δακτυλικά σκληρός, οπότε πια ψάχνεις και τον έλεγχο, η PSA, η πολύ αυξημένη τιμή, η αλκαλική φωσφατάση ως επί οστεοβλαστικών μεταστάσεων από καρκίνο του προστάτη, αλλά και η όξινη προστατική φωσφατάση αυξάνει ένας δείκτης, είναι και αυτό σαν το PSA, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, που αυξάνει και στη μεταστατική νόσο ιδιαιτέρως, η όξινη προστατική φωσφατάση. Φυσικά το PSA αυξάνει και αυτό, αλλά δεν είναι ένας δείκτης με απόλυτη ειδικότητα, μπορεί να αυξηθεί και στην υπερπλασία, να αυξηθεί και στην κοκκιωματώδη προστατήτιδα, σε μια άλλη κοινή προστατήτιδα. Οτιδήποτε μπορεί να παρεμποδίσει κάπως την έκρηση των προστατικών αδένων και στρώσει το έκρημα, το έκρημα προς το διάμεσο υπόστρωμα του προστάτη και μπει μέσα σε αγγεία και μπει μέσα στην κυκλοφορία, μπορεί να σου αυξήσει το PSA. Κάτι τέτοιο το κάνει και ο καρκίνος που χαλάει τις σχέσεις φυσικές τις ανατομικές των αδένων αφού γίνονται καρκινικοί, αλλά μπορεί να το κάνει και μια υπερπλασία και μια φλεγμονή. Άρα το PSA από μόνο του δεν είναι απόλυτος δείκτης, όπως μπορεί ένας καρκίνος να είναι τόσο αδιαφοροποιητός, καρκίνος του προστάτη, που πια να μην παράγει. Να μην παράγουν τα καρκινικά κύτταρα PSA, έτσι. Συνήθως, τι διαφοροποίηση θα μπορεί να έχει ένας καρκίνος όταν δεν αυξάνει ουσιοδός το PSA, που το έχουμε δει και σε άλλα όργανα και πρέπει να το αναγνωρίζουμε εμείς όταν έχουμε καρκίνο του προστάτη με τέτοιου είδους διαφοροποίηση, ή να την πω καλύτερα, από διαφοροποίηση που δεν αυξάνει το PSA. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα είδος διαφοροποίησης που ενδιαφέρει τον ογκολόγο να το ξέρει, αν το έχει σε ένα καρκίνο του προστάτη, γιατί τότε δεν θα μπει σε πλαίσιο ορμονοεξάρτησης και να δει τους υποδοχείς των ανδρογόνων, πόσο λειτουργική είναι για να δώσεις. Η μία σκέψη, βέβαια μια πολύ ωραία σκέψη, είναι να είναι αποδιαφοροποιημένο πλήρως και να είναι σαρκωματοειδόμορφο, να είναι σαρκωματοειδές το καρκίνωμα του προστάτη και να μην λειτουργεί καθόλου σαν προστατικό κύτταρο. Πολύ σωστή σκέψη, και άλλη μία είναι που μπορεί να μην ανεβάζει το PSA, έτσι ένας πολύ χαμηλά διαφοροποιημένος καρκίνος. Όταν έχει τι είδους διαφοροποίηση, θυμάστε, που την κάνουν οι ογκολόγοι, την προσέχουν αυτή τη διαφοροποίηση, την προσέχουν γιατί δίνουν ειδικά φάρμακα όταν τους τις γράφουμε εμείς αυτή τη διαφοροποίηση στις εκθέσεις μας. Μήπως το θυμάται κανείς. Το αναπλαστικό μπαίνει και αυτό στην κατηγορία των αδιαφοροποίητων, ας πούμε, κακοήθων νεοπλασμάτων. Όχι, αγκιακή δεν θα ήταν πια επιθυλιακό, θα ήταν σάρκωμα. Αν το θυμάστε, που είναι η ίδια κατηγορία που είναι το μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, άλλοι όγκοι. Το μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, όχι, δεν είναι αορώτης, το νευροενδοκρινικό, ακριβώς. Η νευροενδοκρινική διαφοροποίηση
μπορεί να έχει ένα νευροενδοκρινικό καρκίνωμα του τύπου, ας πούμε, του μικροκυταρικού καρκινώματος, εντάξει, να μην είναι μετάσταση από το πνεύμα, αλλά να είναι πρωτοπαθές του προστάτη και να μην σου αυξήσει PSA. Βέβαια, από διαφοροποιημένο. Τα κόκαλα ήταν θετικά, να δούμε το σπινθυρογράφημα, και φυσικά η βιοψία προστάτη έγινε για την επιβεβαίωση της κακοήθους νόσου. Έτσι, εδώ φαινόταν ότι υπάρχει κακοήθης νόσος. Δείτε εδώ όλες αυτές εδώ, παιδιά, Δείτε στο σπινθυρογράφημα, χαμός γίνεται. Εδώ τα οστά της λεκάνης, εδώ η σπονδυλική στήλη, πλευρές, εκτεταμένες οστικές μεταστάσεις, και φυσικά με μια τέτοια εκτεταμένη νόσο η διαφοροποίηση που περιμένει κανείς να δει είναι πια η χαμηλή διαφοροποίηση, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Είπαμε ότι το 4 θέλει να έχει κάποια στοιχεία που να θυμίζουν αδένιο. Θα μου πεις, εδώ δεν μου θυμίζουν αδένεια τούτες εδώ οι τρυπούλες. Όχι. Δεν θυμίζουν αδένεια, παιδιά, αυτά. Αυτά είναι ενδοκυταροπλασματικά καινοτόπια. Είναι ενδοκυταροπλασματική αυλή. Δεν είναι αυλική. Δεν είναι διαφοροποίηση αυλού σαν στοιχείο αδενικής διαφοροποίησης. Και εντάξει τώρα, είπαμε να μην υπάρχει και περίγραμμα. Είναι συμπαγής περισσότερο αυτές οι αθροίσεις. Τώρα, θέτε να πούμε ότι έχει και λίγο περίγραμμα και να πείτε και ένα τεσάρι. Αλλά σίγουρα τούτο είναι 5. Εδώ σε αυτή την περιοχή είναι 5. Είναι μια συμπαγής δομή με αυτά τα κυταροπλασματικά καινοτόπια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει εδώ αδενική διαφοροποίηση. Αυτά δεν θεωρούνται αυλή. Έτσι. Είναι κυταροπλασματική ψευτοαυλή αυτή. Ετούτο είναι 5. Και 5 είναι, έχει γεμίσει μεταστάσεις φυσικά ο ασθενής με τέτοιο επιθετικό καρκίνο που έχει. Αυτό πάει σκορ 10. Λίζον σκορ 10. Α, και εδώ βλέπετε πάλι νέκρωση. Η νέκρωση εξορισμού, όποτε παρατηρείτε στον καρκίνο, τον ανεβάζει στο πρότυπο 5. Έτσι. Μυτώσεις βλέπουμε εδώ. Φυσικά, εντάξει, τα πυρήνια δεν τα λέω, γιατί τα πυρήνια είναι στοιχείο για τη διάγνωση του καρκίνου, όχι για τη διαβάθμιση της κακοήθειας. Η διαβάθμιση της κακοήθειας, η διαβάθμιση της κακοήθειας γίνεται από αρχιτεκτονικά κριτήρια. Εντάξει. Εδώ από την νέκρωση τη λαμβάνω υπόψη μας. Δηλαδή αυτό που σας είπα, μυτώσεις και πυρήνιο, δεν είναι για τη διαβάθμιση της κακοήθειας, δεν είναι το πρότυπο του Gleason, είναι για να καταλάβουμε ότι είναι καρκίνος. Που εδώ φυσικά φωνάζει. Να, και εδώ βλέπω έτσι κακοήθη κύτταρα με νέκρωση φαγεσορική. 5 λοιπόν, όταν βλέπω έτσι ιθμούς και έχουν νέκρωση, δεν τους βάζω στο πρότυπο 4, τους πηγαίνω στο πρότυπο 5, το χειρότερο. Άρα έχουμε ένα χαμηλότατης διαφοροποίησης και ψελιδικό καρκίνωμα. Το βάζω ένα σκορ 9, σε άλλες θέσεις θα με έπεισε προφανώς ότι υπήρχε 4, αλλά είμαι έτσι κι αλλιώς στο χειρότερο βαθμό κακοήθεια στην πενταβάθμια κλίμακα, με το σκορ του Gleason το 9, είμαι δηλαδή στον βαθμό κακοήθειας 5. Το κλινικό στάδιο ήταν 4, πολύ προχωρημένο, γιατί είχε απομεμακρυσμένες οστικές μεταστάσεις, θυμηθείτε το σπινθυρογράφημα του ασθενούς, που έδιναν και συμπτώματα, πονούσε ο άρρωστος. Έκανε φυσικά για να ανακουφιστεί ακτινοθεραπεία, πήρε ένα αντιανδρογόνο έτσι για να ελέγξει κάπως την νόσο, μέχρι να εκδηλωθεί, ας πούμε, ένας ορμονοάντοχος κλόνος που απαιτεί πια μια άλλη χημειοθεραπεία. Βέβαια, προχώρησε ο καρκίνος και έφτασε τελικά και την ουρήθρα. Οπότε τότε έγινε έτσι διουρηθρικά μια αποσυμφόρηση της ουρήθρας για να μπορεί να ουρεί ο καρκινοπαθής αυτός. Φυσικά δεν είχε θεραπευτικό χαρακτήρα αυτή η επέμβαση. Προχώρησε ο καρκίνος, δεν βγήκε. Γιατί δεν είχες να προσφέρεις στον άρρωστο που έχει τον καρκίνο με τις μεταστάσεις, γιατί να βγάζεις τον προστάτη. Η νόσος πια έχει διασπαρεί κλινικός η νόσος. Πας κατευθείαν σε ογκολόγο. Αλλά κάποια στιγμή, παρηγορητικά, αν φτάσει ο καρκίνος και κλείσει την ουρήθρα, φτάσει δηλαδή εκεί στη μεταβατική ζώνη που περνάει από μέσα της η ουρήθρα, τότε θα κάνει μια παρηγορητική επέμβαση, σαν αυτή που κάνει στην υπερπλασία, μόνο που εκεί την κάνει για θεραπευτικό ρόλο. Εδώ την κάνει για παρηγορητικό. Είναι άλλο το σκεπτικό. Προχωρώ στον όρχη. Πόσος χρόνος μεσολαβεί για όλες τις μεταστάσεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Αυτό που είναι τόσο επιθετικό για να μπορέσει να το κάνει όλο αυτό το πράγμα, αν είναι πολύ επιθετικό, τρίμηνο, θα μπορούσε εξάμηνο να το έχει δώσει. Να ξεφύγει δηλαδή από τον προστάτη. Δεν είναι το θέμα ότι αποδιαφοροποιήθηκε, ήταν, ξέρω εγώ, χαμηλόβαθμο κακοήθεια και μετέπεσε σε υψηλόβαθμο και έκανε τη μετάσταση. Αυτό εξ αρχής, για να έχει τέτοια εκτεταμένη μεταστατική διασπορά, εξ αρχής ήταν υψηλόβαθμο κακοήθεια. Να δούμε λίγο τον όρχη, δεν θα επιμείνω γιατί τα έχουμε πρόσφατα από το
Εντάξει. Ο Ινώδης Κοιτώνας εδώ. Θα σας δώσω χρόνο, παιδιά, πριν το διάλειμμα. Θα μου κάνετε ερωτήσεις. Να τελειώσουμε όμως λίγο τα πράγματα εδώ που βλέπουμε, για να, μέχρι το διάλειμμά μας. Να δούμε, γράφει το βίντεο, μην τα τυχόν δεν τα γράφουμε. Ένα λεπτό να κάνω μια μικρή διακοπή. Ναι, φαίνεται ότι γράφει. Φαίνεται ότι γράφει το βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, ο Όρχης, ήδη έχουμε πει, δείτε εδώ το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίου συλλητροειδού, στον Ινώδη Χιτώνα, τη διατομή του φυσιολογικού αρχικού παρενχήματος, το αλήριο δίκτυο, εδώ την κεφαλή και την ουρά της επιδιδυμίδας, το σπερματικό πόρο, μέρος του σπερματικού τόνου. Τα ορχικά σωληνάρια, έτσι με τις στιβάδες των γεννητικών κυττάρων, από τα πιο άωρα, πάνω από τη βασική μεμβράνη, τα σπερματογόνια, βλέπω κάποιες έτσι άωρες σπερματοκύτταρα, άωρες σπερματίδες και όριμες σπερματίδες επί μήκης, πρακτικώς αναβλέπω σπερματοζωάρια. Το σημείνομα, μάλιστα. Είναι ένας άρρωστος περί τα 40, είχε κρυψορχία, έναν όρχη που άργησε να κατέβει κάτω, έχει μια ανώδυνη διόγκωση στον αριστερό όρχη και σκληρία. Το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία μας μιλούν για μάζα αριστερού όρχεως, αλλά φυσικά θα γίνει προεγχειρητικά μια αξονική κοιλίας και θώρακα για να δω τι. Μήπως υπάρχει μεταστατική νόσος, έτσι. Δεν έχουμε εδώ πέρα παθολογική εξεργασία. Οι καρκινικοί δείκτες, η β' χωριακή γονιδοτροπίνη, η α' φετοπρωτεΐνη, η LDH είναι φυσιολογικές. Μπορεί να μετρήσει και την πλάπα, αλλά αυτή τελείως δεν μπαίνει στην κλινική σταδιοποίηση. Η LDH είναι που αν είναι αυξημένη μπορεί να δηλώνει μεταστατική νόσο, αυξημένο φορτίο νεοπλασματικό δηλαδή, όπως ακούσαμε στο προηγούμενο μας μάθημα με την συνάδελφο ογκολόγο που είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε και να μας κάνει το σχολιασμό. Να λοιπόν εδώ ο όγκος, έτσι ετερόπλευρος, απεικονιστικά. Η ορχιεκτομή, εδώ είναι το ένα από μήναν παρένχημα και βλέπετε εδώ έτσι μια ομοιόμορφη επιφάνεια διατομής με χρώμα έτσι κάπως λευκάζων, λίγο σαν σωμών, ταιριάζει με σεμίνωμα. Να λοιπόν η εικόνα του σεμινώματος, καλοδιατηρημένος εδώ, ο νεοπλασματικός ιστός, καλά μονιμοποιημένος, με τα διαυγή κύτταρα, με σαφή κυταρικά όρια και τα διαφραγμάτια, τα οποία περιέχουν και αρκετά λεμφοκύτταρα. Όσο πιο πολλά είναι τα λεμφοκύτταρα, ίσως είναι ένα ευμενές σημείο κινητοποίησης του ανοσιακού συστήματος. Μπορεί να έχει και μια κοκκιωματώδη αντίδραση εδώ να αρχίζει να κάνει. Τα κύτταρα του σεμινώματος δηλαδή, σε μεγάλη μεγέθυνση. Κάποιοι πυρήνες που μπορεί κάπως να είναι λίγο έτσι τετραγωνισμένοι, τα όρια γενικά ευδιάκριτα των κυττάρων, δεν αλληλοκαλύπτονται οι πυρήνες, δεν συνοστίζονται οι πυρήνες όπως το εμβρυϊκό καρκίνωμα, περιέχουν γλυκογόνο, γι' αυτό είναι και θετικά τα κύτταρα στην μπας, όχι όμως στην μπας διαστάση. Και εδώ είναι η παρακείμενη, η μισή του νεοπλασία των γεννητικών κυττάρων, που είναι η πρόδρομη μορφή που αναμένεται παρακείμενα των όγκων γεννητικών κυττάρων του όρχεως του ενήλικος, που έχουν σαφές κακόηθες δυναμικό. Στις εξεταστήσεις τομές, αμυγές το σεμίνωμα. Πάντα λέμε στις εξεταστήσεις, γιατί αυτοί οι όγκοι έχουμε πει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μεικτοί. Καλά, βέβαια, ένα σεμίνωμα, είπαμε, μπορεί να είναι αμυγές. Δεν είναι σαν τους μη σεμινωματώδεις όγκοι που στον ενήλικα σπάνια είναι αμυγής. Περιορίζονται στον όρχη, δεν βρήκαμε έμβολα, δεν βρήκαμε διήθηση του Ινώδου Σκητώνα και πέραν αυτού, ούτε διήθηση του λιπόδου ιστού της πύλης του όρχεως να το βάλουμε ταφ2, εμείναμε στο ταφ1. Οπότε έγινε εδώ ακτινοθεραπεία με ερωτηματικό αυτό, αν θα είναι ο δόκιμος τρόπος, ίσως προτιμάται, είπαμε, η χημειοθεραπεία την προηγούμενη φορά, φαίνεται είναι παλαιό περιστατικό που τότε είχαν τέτοιο πρωτόκολλο και φυσικά επετεύχθη η ίαση. Όπως πολύ συχνά ακούσατε ότι συμβαίνει στους όγκους γεννητικών κυττάρων, υπό προϋποθέσεις. Το άλλο μας περιστατικό είναι ένας μεταστατικός όγκος, ο οποίος ήταν μη σεμινωματώδης, έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει κι άλλο συστατικό εκτός από το σεμίνωμα, είτε μη σεμινωματώδης συστατικά μεικτά, είτε σεμίνωμα και μη σεμινωματώδες, ο όγκος αντιμετωπίζεται σαν μη σεμινωματώδης, έτσι. Ακόμα και αν έχει συστατικό σεμινώματος, εφόσον υπάρχουν κι άλλα συστατικά. Για να δούμε εδώ περί τίνος πρόκειτο. Νεότερος ο ασθενής, κάποια άτυπη σπήλη στο δέρμα, γυναικομαστία. Αυτό είναι ένα έβριμα που μπορεί να μας καθοδηγήσει. Η γυναικομαστία φυσικά είναι η αύξηση του μεγέθους του μαστού στον άντρα. Μπορεί να οφείλεται είτε σε παχυσαρκία, είτε σε λόγους που δεν έχουν να κάνουν με
έκρηση ορμονών, μπορεί όμως να μπαίνει στο πλαίσιο όρμονο εξάρτησης, οπότε τότε πρέπει να ψαχθεί οι όρχες, εν προκειμένου συνδέετο. Εδώ είχαμε μια μέτρια αύξηση της β' υπομονάδας της χωριακής γονιδοτροπίνης, αλλά ήδη προεγχειρητικά, πριν γίνει η ορχεκτομή, είχαμε μεταστατική αιστεία στο όπισθο περιτόνιο. Εδώ η ύπαρξη μεταστατικής νόσου δεν είναι όπως τον προστάτη που λέμε έχει ξεφύγει ο καρκίνος, δεν έχει νόημα να βγάλουμε τον προστάτη. Εδώ βγάζουμε τον όρχη για να δούμε τα συστατικά, έτσι, του όγκου γεννητικών κυττάρων και να δώσουμε την ανάλογη έκθεση. Για να πάρει τη χημειοθεραπεία ο άρρωστος. Εδώ είναι ο όγκος στον όρχη απεικονιστικά. Εδώ βλέπετε μια σαφώς πιο ετερογενή επιφάνεια διατομής. Βλέπετε εδώ τον τόνο, το σπερματικό, πιο αιμορραγικές εδώ οι περιοχές, γενικά κάπως αθροί η σύσταση. Νάτο, η αρχαίγονη αδένεσε του εμβρυϊκού καρκινώματος με τους αλληλοκαλυπτόμενους κακοήθεις πυρήνες, δείτε εδώ, μεγάλος πυρηνικός πλειομορφισμός. Δείτε τους πως οι πυρήνες συνοστίζονται, δεν είναι όπως τους σεμινώματος που ξεκόριζαν τα σεμινωματώδη κύτταρα. Να και μια μυτοσούλα εδώ, να και άλλη μια εδώ, έντονη μυτωτική δραστηριότητα. Αυτά είναι τα συγκυτιοτροφοβλαστικά, τα γιγαντοκύτταρα που μεμονωμένα μπορούν να απαντούν σε όλους τους όγκους γεννητικών κυττάρων του όρχεως και δικαιολογούν μια μέτρια αύξηση της β' χωριακής γονιδοτροπίνης στον ορό χωρίς να τίθεται υπόνοια υπάρξεως χωριοκαρκινώματος, έτσι. Και σημαίνει μεμονωμένα συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα κάνουν όλοι οι όγκοι γεννητικών κυττάρων του όρχεως δυνητικός. Εδώ πάλι έχουμε έτσι κάτι δομές έτσι ηθμοειδείς από το εμβρυϊκό καρκίνωμα. Έχουμε όμως και ένα άωρο στρώμα που είπαμε ότι δεν πρέπει να το υποτιμούμε, γιατί εδώ μπορεί να κρύβεται ένα τερατοματώδη συστατικό που έχει μόνο αυτό το άωρο στρώμα. Και το λέω άωρο γιατί βλέπετε, παιδιά, είναι και πολύ κυταροβρυθές. Δεν είναι όριμο στρώμα αυτό. Η παρακείμενη in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, πρόδρομη αλλίωση των όγκων γεννητικών κυττάρων του όρχεως με κακόηθες δυναμικό. Φυσικά είχε μετάσταση ο άρρωστος, πήρε τη χημειοθεραπεία και βλέπετε εδώ έτσι μια μερική ύφεση. Εδώ σαν να έχει μερικός, υφεθεί η νόσο, σαν να έχει ελεγχθεί μερικός. Είναι ένας μη σεμινωματώδης όγκος, το διαγνωστέ νευρικό καρκίνωμα. Αμυγές το είπαμε. Πολύ προσοχή αυτό, γιατί αμυγής μη σεμινωματώδης όγκοι στους ενήλικες δεν πολύ υπάρχουν. Τέλος πάντων, το ευρικό καρκίνωμα χορηγεί μεταστάσεις πρώιμες. Πρώτη θέση είναι η οπισθοπεριτονική λεμφαδένεση, έγινε μια συνδυαστική εντατική χημειοθεραπεία. Μειώθηκε το μέγεθος του μεταστατικού όγκου, αλλά ήταν μερική ύφεση, παρέμεινε η πολυματική μάζα. Αφαιρείται χειρουργικός λοιπόν η πολυματική μεταστατική μάζα και πρέπει να προσπαθούμε τα όρια της να είναι υγιή, να μην αφήσουμε δηλαδή μέσα υπολοιματικό ιστό. Στο 1 τρίτο είναι παρόμοιος όγκος με εκείνος της πρωτοπαθούς αιστείας, οπότε πρέπει να τροποποιηθεί και να γίνει άλλη είδους χημειοθεραπευτική προσέγγιση και αγωγή. Μπορεί να βρεθεί ίνωση στο 1 τρίτο, οπότε η ίνωση όπως και η νέκρωση δηλώνει και απόκριση στους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν της χειρουργικής αφαιρέσεως της υπολοιματικής μεταστατικής μάζας, αλλά στο 1 τρίτο αυτών των ασθενών βρίσκεται τεράτομα, το οποίο τι με νοιάζει και αν έχει καλοήθεις μορφολογικούς χαρακτήρες, το τεράτομα στον ενήλικα άρενα έχει μεταστατικό δυναμικό, όσο όριμο και να είναι, και φυσικά αν δεν έχει βγει επί υγιών ορίων και έχει μείνει τεράτομα μέσα, εκεί οπισθοπεριτοναϊκά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα της δευτερογενούς ανάπτυξης κακοήθειας σωματικού τύπου, όπως απαντούν δηλαδή και σε άλλους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού κακοήθειες, κακοήθεις όγκοι, στο έδαφος του υπολοιματικού χημειοανθεκτικού τερατοματώδους συστατικού. Οπότε επιβάλλεται η πλήρης εξαίρεσή του ενός τέτοιου όγκου. Είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση, θέλει εξειδικευμένο χειρουργό. Να, το όριμο τεράτομα, στη μετάσταση, όριμη ιστή, αλλά μεταστατική. Από τις περιπτώσεις που λέγαμε ένα κακόηθες νεόπλασμα δεν μπορεί να είναι πλήρως διαφοροποιημένο. Να λοιπόν εδώ ένα όριμο τεράτομα σαν εξαίρεση στον κανόνα που λέγαμε, μεταστατικό και είναι πλήρως διαφοροποιημένο. Ίδιο και απαράλλακτο δηλαδή με φυσιολογικούς ιστούς. Κάθε κανόνας όμως έχει τις εξαιρέσεις του. Τώρα, να υπήρχαν στοιχεία τερατώματος στον πρωτοπαθή όγκο, θυμηθείτε εκείνο εκεί το κυταροβρυθές στο άωρο στρώμα, ο οποίος βέβαια πρώτος όγκος του όρχεως δεν ήταν αμυγές εμβρυϊκό καρκίνωμα, αλλά ήταν μεικτός.
ήτανε τερατοκαρκίνωμα, έδωσε μετάσταση σαν τερατοκαρκίνωμα, το κομμάτι του εμβρυϊκού καρκινώματος σκοτώθηκε από τη χημειοθεραπεία, ανταποκρίθηκε στη χημειοθεραπεία, αλλά το όριμο τερατοματώδες συστατικό δεν το πιάσε η χημειοθεραπεία και έμεινε σαν υπολειμματική μάζα, η οποία είπαμε ότι πρέπει να εξαιρεθεί επί υγιών ορίων για να ξέρουμε ότι το βγάλαμε όλο το υπολοιπόμενο βιώσιμο τεράτομα και αν μείνει στον άρρωστο θα μας κάνει σωματικού τύπου κακοήθεια. Ναι. Εκμηδενιστεί αυτή η πιθανότητα. Γιατί είπαμε ότι αν μας κάνει αυτή την σωματικού τύπου κακοήθεια, καλά καλά μετά δεν θα ξέρεις τι χημειοθεραπεία να δώσεις. Πάντα λοιπόν στο μετεφηβικό όρχι, το τεράτομα έχει μεταστατικό δυναμικό, ακόμα και αν έχει πλήρως διαφοροποιημένη μορφολογία στους ιστούς των βλαστικών δερμάτων που το φτιάχνουν. Γι' αυτό και η ταχεία βιοψία είπαμε ότι είναι επισφαλέστατη. Δεν μπορούμε να πούμε για καλοήθεια, επειδή βλέπουμε καλοήθεια, μπορεί να μην είναι. Να λοιπόν, αν έμενε μέσα το τεράτομα και δεν ήταν θετικά και δεν ήταν αρνητικά τα όρια της υπολειμματικής της μάζας αυτή που βγήκε χειρουργικά, θα μπορούσε να εκτραπεί εδώ σε ένα άδενο καρκίνωμα, σαφέστατα διαιθητικό το βλέπω εδώ, με διαιθητική ανάπτυξη και βλενώδες, έτσι, βλενώδη ποικιλία, μέσα σε λίμνες βλένης κολυμπάνε κακοήθη κύτταρα, σωματικού τύπου κακοήθεια, όπως θα μπορούσε να τη δώσει το παχύ έντερο, ας πούμε, μόνο που εδώ είχε αναπτυχθεί από τα στοιχεία του τερατώματος. Ό,τι περνάει λοιπόν μέσα από εδώ, από την in-situ νεοπλασία γενετικών κυττάρων, δείτε το, στον ενήλικα, εμβρυϊκό καρκίνωμα, σεμίνωμα, όγκος λεκυθικού ασκού, τεράτομα, όσο όριμο και να είναι, σεμίνωμα με συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα, χωριοκαρκίνωμα, όλα έχουν μεταστατικό δυναμικό. Και αντίστοιχα, είχαμε πει κάποιοι όγκοι παιδιά που δεν περνάνε μέσα από την νεοπλασία των γεννητικών κυττάρων, μπορεί να είναι είτε τελείως καλοήθης, όπως είναι το τεράτομα στα παιδιά, ή η δερμοειδής κύστη και στον ενήλικα, που δεν συνδυάζεται με in-situ νεοπλασία, ή ο σπερματοκυταρικός όγκος και όγκος του λεκυθικού ασκού. Ο σπερματοκυταρικός όγκος απαντά σε ενήλικες, ο όγκος του λεκυθικού ασκού αμυγής απαντά στα παιδιά. Και δεν έχει τόσο επιθετική πορεία όσο έχει στον ενήλικα, όπου συχνά συνυπάρχει και με άλλα συστατικά όγκων γεννητικών κυττάρων. Μια άλλη περίπτωση βέβαια ήταν να ήταν εμβρυϊκό καρκίνωμα και τα μεταστατικά στοιχεία του εμβρυϊκού καρκινώματος να άλλαξαν και να γίνουν τεράτομα. Γιατί οι όγκοι αυτοί των γεννητικών κυττάρων του όριος έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μεταπίπτουν ένα στον άλλον είτε στην πρωτοπαθή αιστεία είτε στη μετάσταση. Αυτό βέβαια είναι μάλλον συμφέρον του παθολογοανατόμου με την έννοια ότι δεν έκανε λάθος και δεν έχασε το δεύτερο στοιχείο στην πρωτοπαθή εμφάνιση του όγκου. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι η μικροσκοπική αιστεία της μετάστασης μπορεί να διαφέρει από εκείνη του πρωτοπαθούς όγκου και σε άλλους κακοήθεις όγκους λόγω από διαφοροποίησης. Αλλά ιδιαίτερα στα νεοπλάσματα από τα γεννητικά κύτταρα του όργιου, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ότι μπορεί η μετάσταση να μην είναι από τα ίδια στοιχεία που βλέπουμε εμείς στον πρωτοπαθή όγκο, για να μην λέμε ότι οι εκθέσεις του πρωτοπαθούς όγκου ήταν λανθασμένες, οι διαγνώσεις ιστολογικές κτλ. Όχι. Οι όγκοι από γεννητικά κύτταρα του όργιου μπορεί να μεταπίπτει ο ένας τον άλλο. Μεικτός όγκος, τούτο εδώ μοιάζει για τερατοματάκι, αυτό έτσι που είναι πιο αιμορραγικό, κανένα εμβρυϊκό καρκίνωμα. Η πιο συχνό συνδυασμός είναι τεράτομα και εμβρυϊκό καρκίνωμα. Αυτό πρέπει να είναι το τεράτομα. Κυστικό συνήθως το τεράτομα. Κυστικό. Στον ενήλικα η μη σεμινοματώδης όγκη είναι μεικτή. Το σεμίνωμα μπορεί να είναι αμυγές, μπορεί όμως να είναι και συνδυαζόμενο με μη σεμινοματώδες συστατικό. Να πούμε λίγο για την υπογονιμότητα. Οι ορχικές λειτουργίες παράγονται τα γαμέτες από τα ορχικά σωληνάρια, τα κύτταρα του Λέιλιχ κρίνουν τα ανδρογόνα. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του συστήματος από τον υποθάλαμο και την υπόφυση. Να ο παράγων από τον υποθάλαμο, τον βλέπετε εδώ, που εκρίνει την όχρινο τρόπο ορμόνη που δράσει στα κύτταρα Λέιλιχ για την παραγωγή της τεστοστερόνης, αλλά και την θύλακιο τρόπο ορμόνη από την υπόφυση του άρενος, η οποία δράσει στα κύτταρα Sertoli, τα οποία προάγουν τη μεταγραφή γονιδίων για την ορίμανση του σπερματικού, των γεννητικών κυττάρων, του σπερματικού επιθυλίου εντός εισαγωγικών. Τα κύτταρα Sertoli δεν είναι μόνο στηρικτικά, έχουν και ένα λειτουργικό ρόλο στο πώς οριμάζουν τα γεννητικά κύτταρα, έτσι, από το επίπεδο του σπερματογονίου, στο επίπεδο του σπερματοκυττάρου
και στις σπερματίδες άωρες και όρημες. Άρα, όταν υπάρχει μια αζωοσπερμία, η οποία δεν φαίνεται να είναι αποφρακτική, έχει ένδειξη να γίνει βιοψία, που για να μπορέσει να διαβαστεί σωστά, πρέπει να είναι σε γνώση του ιστοπαθολόγου, στοιχεία από τον καριότυπο, να έχει ελεγχθεί το άτομο για κυστική ίνωση, τον ορμονικό έλεγχο, τις προηγούμενες ορμόνες κατά βάση που είπαμε, και φυσικά να γίνει ένα υπερηχογράφημα, που εδώ ανέδειξε μια κυρσοκύλη. Τι είναι η κυρσοκύλη? Είναι η διάταση της σπερματικής φλέβας. Αντίστοιχα, η υδροκύλη είναι η συλλογή υγρού ανάμεσα στα δύο πέταλα του ιδίως ελιτροειδού χιτώνα του όρχεως, δηλαδή του περίτωνο πετάλου και του περισπλαχνίου, που το περισπλάχνιο πέταλο είναι αυτό που ακουμπάει και στον ινόδη χιτώνα. Άρα η συλλογή υγρού ανάμεσα στα δύο πέταλα του ιδίως ελιτροειδούς, δηλαδή στο περίτωνο και στο περισπλάχνιο, είναι η υδροκύλη. Η αίματοκύλη είναι αντίστοιχη συλλογή αίματος και η σπερματοκύλη, που μπορεί να κάνει και μια αντίδραση ξένου σώματος και να κάνει το σπερματικό κοκκίωμα, είναι να σπάσει ένα παγωγό σωληνάριο ή να διαταθεί πάρα πολύ και να έχει, είναι γεμάτο σπερματοζωάνιο. Δείτε εδώ, εντονότατη η διάταση της φλέβας, έτσι, μέσα στο σπερματικό τόνο, είναι και ψηλαφυτή πια και φυσικά υπερηχογραφικός διαπιστωμένη. Βεβαίως η διάταση είναι αυτή που ουσιαστικά αλλάζει τη φλεβική ροή και έτσι δεν μπορεί να γίνει επαρκώς η απαγωγή του φλεβικού αίματος από την αιμάτωση του όρχεως και αυτό επιφέρει διαταραχές στην ορίμανση των γεννητικών κυττάρων. Έτσι. Έχουμε ανώμαλη φλεβική διάταση, γι' αυτό μιλάμε για κυρσό, έτσι, και διακλάδωση στο σπερματικό φλεβικό πλέγμα. Δεν επαρκούν οι βαλβίδες της φλέβας, δηλαδή. Ορχική βιοψία. Λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε επιμήκυση στις σπερματίδες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να το δούμε στα ορχικά σωληνάρια. Έστω και σε λίγα, να πούμε σε πόσα από τα ορχικά σωληνάρια που περικλείονται στην βιοψία μας, πόσα είναι, καμιά 70, 100, ότι έχουν σπερματίδες. Υπάρχει όμως παράλληλα και μείωση των στιβάδων των γεννητικών κυττάρων σε πολλά σωληνάρια, λεπτύνονται στιβάδες, αποφολιδώνουν και σχαροποιούνται όρημα γεννητικά κύτταρα. Αυτή λοιπόν η μείωση των γεννητικών κυττάρων, συνδυαζόμενη όμως με την ύπαρξη όρημων σπερματίδων, είναι το πρότυπο της υποσπερματογένεσης, που εν προκειμένου μπορεί να συνοδεύει την κυρσοκύλη, γιατί αυτό είναι το στοιχείο από το ιστορικό που μπορεί να εμπλέκεται με την αζωοσπερμία ή την ολιγοσπερμία. Το ίδιο όμως πρότυπο θα μπορούσε να συνοδεύει η έκθεση σε τοξίνες, σε υπερβολική θερμότητα, πολλές φορές από επαγγελματική ενασχόληση, σε άτομα που ασχολούνται σε ψίστες, σε φούρνους κτλ. Άτομα που ξοδεύουν την περισσότερο χρόνο της ημέρας σε μηχανίες, καβαλώντας μηχανές με πολύ στενά εσόρουχα, ότι αυξάνει έτσι τη θερμότητα, δεν είναι καλό για την περιοχή του οσχαίου. Επίσης όμως μπορεί να έχουμε και μια άλλη διαταραχή ορμονική, από υποθυρεοειδισμό δηλαδή, να μην βγαίνουν οι ορμόνες του θυροειδούς και όλα αυτά να συνδέονται δυνητικώς με αυτό το πρότυπο. Στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι από την κυρσοκύλη. Για να το δούμε. Δείτε εδώ παιδιά, είναι μειωμένες οι στιβάδες, το πάχος, άλλοτε άλλο, αλλά έχει και όριμες μορφές, δηλαδή έχει η κλινική εικόνα, δηλαδή πως είναι το σπέρμα, αυτό είναι στο σπερμοδιάγραμμα που θα κάνει ο ασθενής. Δηλαδή πως φαίνεται το σπέρμα, αν είναι η ροή, αν είναι η σύστασή του, ποια είναι κτλ. Αυτά είναι πράγματα που θα τα εκτιμήσει ο ουρολόγος. Έτσι. Εμείς έχουμε το αποτέλεσμα από το σπερμοδιάγραμμα ότι είναι αζωοσπερμία, δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια δηλαδή. Οπότε υπ' αυτό το πρίσμα εκτιμούμε την ορχική βιοψία. Να, εδώ ας πούμε βλέπετε παιδιά, σαν να έχει μια όριμη σπερματίδη, έτσι. Όχι παντού, αλλά έχει. Αυτό είναι το πρότυπο της σπερματογένεσης. Μειωμένα γενικά τα γεννητικά κύτταρα, αλλά υπάρχουν έτσι όριμες σπερματίδες με βαθυχρωματικούς γωνιώδεις πυρήνες. Οι όριμες σπερματίδες είναι οι επιμήκυς σπερματίδες. Μπορεί όμως να έχουν και σκληρισμένα σωληνάρια. Εδώ βλέπω λίγο τη βασική μεμβράνη αρχίζει και παχύνεται κάπως, έτσι. Τούτα τα κυταράκια τι είναι, τα γνωρίζετε?
που είναι έτσι μεμονωμένα ανάμεσα από τα σωληνάρια. Ποια κυτταράκια είναι αυτά? Τα λέγεται κάτι. Να διάμεσα. Να, και εδώ μια έτσι δυσοργάνωση, έτσι ανακατωμένα έτσι κάπως τα γεννητικά κύτταρα, μοιάζουν να έχουν αποφολιδωθεί έτσι και να μην βλέπουμε τον αυλό του σωληναρίου. Πού και πού βλέπουμε όμως. Βλέπουμε και σπερματίδες. Επιμήκυση. Σε λάθος θέση βέβαια. Τούτα είναι σπερματογόνια. Σωστά είναι αυτά κοντά στη βασική μεμβράνη, αλλά όλα τα άλλα τώρα είναι πολύ ανακατωμένα. Χειρουργικά αποκαθίσταται η κυρσοκύλη, έτσι γίνεται μια υψηλή απολύνωση της σπερματικής φλέβας και αν δεν είναι πρόκειτο δηλαδή για αζωοσπερμία, αλλά είχε μια όλιγο σπερμία, θα μπορούσε με τη διόρθωση της κυρσοκύλης οι μισοί σχεδόν από τους ασθενείς να ανακτήσουν την γονιμότητά τους. Εξαρτάται βέβαια πόσος ήταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων όταν έγινε το σπερμοδιάγραμμα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα και για τους δύο όρθιους τι κάνανε. Μην τυχόν είναι αμφωτερόπλευρη κυρσοκύλη, όλα αυτά επηρεάζουν και τον άλλο όρθιο, αν είναι αμφωτερόπλευρη κυρσοκύλη. Αλλά όταν έχουμε, ας πούμε, ένα σπερμοδιάγραμμα με έναν αριθμό σπερματοζωαρίων που υπερεύαινε τα 10 εκατομμύρια ένα ml, τότε η διόρθωση της κυρσοκύλης εγγυάται ότι αυτός ο άντρας θα γίνει γόνιμος. Αυτό το πρότυπο τώρα, για να το δω, δεν είναι αυτό που είδαμε τώρα. Τούτο το βλέπω. Βλέπετε να έχει όριμο καμιά σπερματίδη, τίποτα. Μπα, αυτό πρέπει να είναι, παιδιά, η αναστολή της ορίμανσης, δεν έχει, ναι. Εδώ βλέπω μόνο σαν να είναι σπερματογόνια, τούτη θα είναι πας, γιατί βλέπω τις βασικές μεμβράνες, βλέπετε τις βασικές μεμβράνες εδώ των ορχικών σωληναρίων που είναι έτσι χρωματισμένες, πας είναι αυτή η χρώση. Η άλλη είναι αιματοξυλίνη. Μποέν είναι το μονιμοποιητικό για τη βιοψία σε όρχιος, δεν είναι φορμόλη. Για τις βιοψίες όρχιος, για υπογονιμότητα εννοώ. Τούτο πρέπει να είναι αναστολή της ορίμανσης, παιδιά. Και μάλιστα πρέπει να βλέπω εδώ, αυτά είναι σπερματοκύτταρα, έτσι. Οπότε είναι σχετικά όψιμη. Βέβαια, για να το πω αυτό στην έκθεσή μου, πρέπει όλα τα σωληνάρια να είναι έτσι, έτσι. Βλέπω μόνο σπερματογόνια και σπερματοκύτταρα. Αν έβλεπα μόνο σπερματογόνια, θα ήταν πρώιμη. Τώρα τι λέω, όψιμη, βλέπω και σπερματοκύτταρα. Εδώ δεν έχω γεννητικά κύτταρα, είναι απλασία. Μόνο κύτταρα σέρτολιν, σαν να παρασύρονται από τον άνεμο. Δείτε τα πώς σχηματίζουν με τις αποφυάδες τους εδώ. Εδώ θα στηρίζονταν τα κύτταρα του γεννητικού επιθελίου, όμως αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ είχε υψηλά επίπεδα της FSH, φυσιολογικό όγκο σπέρματος, αλλά είχε αζωοσπερμία. Είναι σύνδρομο από κύτταρα σέρτολιν, μπορεί να είναι απότοκο κάποιας χημειοθεραπείας, θέλει σίγουρα καλή διερεύνηση από το ιστορικό. Μάλιστα, και συνεχίζω πριν τελειώσω το πρώτο μέρος σε κάποια άλλα θέματα για να κάνουμε μετά από την επόμενη παρουσίαση θα κάνουμε το διάλειμμά μας και να τελειώσουμε μετά με την παθολογρατομία του Πέους, αλλά πάμε τώρα λίγο πάλι στον προστάτη και στον όρχη για να κλείσει έτσι αυτή η ενότητα και να κάνουμε το διάλειμμά μας μετά. Ναι, θα μιλήσω λίγο, παιδιά, και για τις αλλοιώσεις του προστάτη αδένα που ακολουθούν πρότυπο μεγάλων αδένων. Έτσι, μεγάλων αδένων. Και βρίσκονται αρκετές από αυτές, όχι όλες, γύρω από την ουρίθρα. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες οντότητες στον προστάτη που είναι νεοπλασματικές και δεν είναι κατεξοχήν της ζώνης της περιφερικής, όπως ο συνήθις καρκίνος που είπαμε, αλλά βρίσκονται κάπως πιο κεντρικά. Και αφού είναι πιο κεντρικά, αυτές οι οντότητες τι μπορεί να κάνουν, που δεν το κάνει ο καρκίνος της περιφερικής ζώνης. Τι μπορεί να κάνουν αυτές οι οντότητες, αφού βρίσκονται κεντρικά. Βρίσκονται στην περιοχή της μεταβατικής ζώνης, εκεί που περνάει η ουρίθρα. Αυτές οι οντότητες όταν αναπτύσσονται ακριβώς, μπορεί να δώσουν συμπτώματα. Έτσι, πολύ σωστά. Δηλαδή, λέμε ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν κάνει συμπτώματα, ο συνήθις καρκίνος, αυτός της ζώνης της περιφερικής, βέβαια δεν κάνει συμπτώματα, γιατί δεν έχει να πάει κάπου να κλείσει κάτι, την ουρίθρα είναι από την περιφερική ζώνη. Και τα συμπτώματα που θα κάνει ποια θα είναι, όταν έχει δώσει πια μετάσταση. Θα πονάνε τα κόκαλα ή θα διωγγωθούν λεμφαδένες. Οι οντότητες που θα πούμε τώρα, τις οποίες απλώς θα γνωρίζετε φυσικά, ονομαστικός
ονομαστικός. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτές τις οντότητες, αλλά καλό είναι να τις ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ποιο είναι? Το ουροθυλιακό καρκίνωμα. Βέβαια. Το ουροθυλιακό καρκίνωμα μπορεί να έχει επινέμεση της προστατικής ουρίθρας, να επινέμεται την προστατική ουρίθρα και να εμπλέκει και τους περιουρθραίους σπόρους. Αλλά αυτό είναι ουροθυλιακό καρκίνωμα και πρέπει να ξέρω ότι είναι διαφορετικό πράγμα ένα ουροθυλιακό καρκίνωμα να βγει απ' έξω από την ουροδόχο να πάει να μπει μέσα στον προστάτη από τους παρακιστικούς ιστούς και να διηθεί στο στρώμα του, οπότε είναι το ΤΑΦ 4 της ουροδόχου το καρκίνωμα, και διαφορετικό είναι να πάει μέσω της ουρίθρας να απικήσει τους περιουρθραίους σπόρους και να αρχίσει να μπαίνει μέσα στον προστάτη και μάλιστα μπορεί και να μην διηθεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε διήθηση απευθείας από την ουροδόχο, διατυχωματική, είναι μέσω της ουρίθρας, οπότε αυτό σταδιοποιείται πια σαν καρκίνωμα ουρίθρας και όχι καρκίνωμα ουροδόχου που πηγαίνει μέσα στον προστάτη. Πολύ σημαντικό αυτό για τη σταδιοποίηση. Υπάρχει ένα καρκίνωμα των προστατικών πόρων, το οποίο είναι ένα άδενο καρκίνωμα, το οποίο έχει μια διαφορετική μορφολογία, το λεγόμενο πορογενές αδενοκαρκίνωμα του προστάτη, που έχει μια διαφορετική μορφολογία από αυτό που είδαμε πριν, το κυψελιδικό, το σύνηθες δηλαδή. Το ενδοπορικό καρκίνωμα του προστάτη, που είναι μια απίκηση μεγάλων πόρων του προστάτη από ένα αλαχού ευρισκόμενο καρκίνωμα κυψελιδικό, δηλαδή είναι ένα διευθυντικό καρκίνωμα στον προστάτη και πηγαίνει αυτό μέσω πόρων και απικίζει μεγάλους πόρους. Αυτό λέγεται ενδοπορικό καρκίνωμα. Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό στο ενδοπορικό καρκίνωμα είναι, αφού αφορά μεγάλους πόρους, μέσου και μεγάλου μεγέθους, και έχει κακοήθη κύτταρα, αλλά δεν διηθεί εκεί που φαίνεται, έχει διηθεί σε αλλού και έχει πάει ενδοεπιθυλιακά και έχει απικήσει τον πόρο και έχει βασικά κύτταρα, με τι μπορώ να τον μπερδέψω το ενδοπορικό καρκίνωμα και να κάνω λάθος? Ποια οντότητα είναι αυτή που αφορά στον προστάτη μέσου και μεγάλου μεγέθους αδένες, διατηρεί βασικά κύτταρα, όπως το ενδοπορικό καρκίνωμα, και απικίζεται από κακοήθη κύτταρα άτυπα? Ποια οντότητα είναι αυτή που πρέπει να την ξεχωρίσω από το ενδοπορικό καρκίνωμα? Είναι σημαντικό να την ξεχωρίσω. Ποια οντότητα είναι αυτή στον προστάτη? Βεβαίως, το πιν. Το πιν, το υψηλό βαθμό πιν. Γιατί? Το υψηλό βαθμό πιν είναι η πρόδρομη εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη. Δεν έχει γίνει ακόμα καρκίνος. Άμα το αφήσεις το πιν, βέβαια, παραδίπλα του μπορεί να σου κάνει διήθηση και να γίνει καρκίνος. Ενώ το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι όψιμο γεγονός στη φυσική ιστορία του καρκίνου του προστάτη. Γιατί έχει διηθήσει κάπου αλλού, έχει γίνει διηθητικό καρκίνωμα, εσύ δεν το βλέπεις εκείνο το σημείο που είναι ο πόρος που απικίζεται, αλλά έχει φτάσει μέχρι τον πόρο και τον γεμίζει. Άρα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή να ξεχωρίσω ένα ενδοπορικό καρκίνωμα του προστάτη από μια υψηλόβαθμη πιν. Η υψηλόβαθμη πιν είναι η υψηλόβαθμη δυσπλασία, είναι πρόδρομη αλλίωση του καρκίνου του προστάτη. Το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι όψιμο γεγονός στη φυσική ιστορία του καρκίνου του προστάτη. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα διηθητικός καρκίνος αλλού, που εγώ δεν τον έχω τύχει να τον βλέπω διηθητικό, τον βλέπω να είναι ενδοπορικό. Και βέβαια να έχω μια επέκταση ενός συμβατικού κυψελιδικού αδενοκαρκινώματος και να φτάνει στην ουρίθρα. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση του ασθενούς που είδαμε με τις μεταστάσεις, που είχε ξεκινήσει ο καρκίνος από την περιφερική ζώνη, ο συνήθις, ο κυψελιδικός καρκίνος, και είχε φτάσει στην ουρίθρα και είχε κάνει απόφραξη. Λοιπόν, το οροθυλιακό καρκίνωμα λοιπόν είπαμε μπορεί να επεκτείνεται, το πορογενές, το ενδοπορικό καρκίνωμα που καμιά φορά αν δεν είμαι σίγουρος είναι δεν είναι πιν, το λέω άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός, το συμβατικό, το κυψελιδικό και φυσικά οντότητες τώρα που είναι, δεν είναι εκεί της περιοχής της ουρίθρας, γι' αυτό τις βάζω χωριστά, είναι η υψηλόβαθμη πιν που έχει μέσο και μεγάλους αδένες και το πολύ σπάνιο, το αδενοκαρκίνωμα που μοιάζει με πιν, έχει δηλαδή στη βάδοση όπως έχει η πιν των άτυπων πυρήνων, αλλά αφού το λέω αδενοκαρκίνωμα, τι δεν έχει? Αφού το λέω αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αδένο, τι δεν έχει? Που το πιν το έχει. Τι λέτε? Βασικά κύτταρα, βέβαια. Μοιάζει με πιν, έχει αδένες μέσου και μεγάλου μεγέθους, κάνουν στη βάδοση οι πυρήνες, αλλά για να το πω αδενοκαρκίνωμα, έτσι μπράβο. Δεν έχει βασικά κύτταρα, πολύ ωραία.
Ναι, είπαμε γιατί έχει σημασία να ξεχωρίσω την υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία από το ενδοπορικό καρκίνωμα. Το είπαμε γιατί. Επίσης, φυσικά να ξεχωρίσω την υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία που είναι πρόδρομη αλλίωση από ένα διαιχητικό καρκίνωμα που τους μοιάζει. Το καταλαβαίνετε φυσικά γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι προφανής η κλινική σημασία. Όταν βλέπω δηλαδή πολλαπλές συνεχόμενες αιστείες και είναι, μοιάζουν με πίν, ας κάνω τίποτα κερατίνες υψηλού μοριακού βάρους να δω μήπως αυτοί οι αδένες που τους λέω για πίν δεν έχουν καθόλου βασικά κύτταρα και είναι καρκινικοί. Επίσης, το πορογενές καρκίνωμα, ναι, το πορογενές καρκίνωμα του προστάτη χρειάζεται να το ξέρω, γιατί καμιά φορά παιδιά κρατάει πολυματικά βασικά κύτταρα. Παρ' όλα αυτά συμπεριφέρεται σαν διαιχητικό. Οπότε είναι μια ειδική κατηγορία που πρέπει να την ξέρω. Και επίσης πρέπει να το ξεχωρίσω από ένα οροθυλιακό καρκίνωμα, γιατί τα πορογενή, όχι ότι δεν μπορεί να βρίσκονται και στην περιφερειακή ζώνη, αλλά έτσι προτιμάνε κάπως την περιουρηθρική περιοχή, όπως την προτιμάει και το οροθυλιακό καρκίνωμα να την απικίζει. Και έχει μεγάλη σημασία να πεις αν είναι ένα πορογενές καρκίνωμα του προστάτη που είναι καρκίνος του προστάτη, που είναι προστατική η διαφοροποίηση, από το να είναι ένα οροθυλιακό καρκίνωμα που επινέμεται τους περιορυθρέους πόρους, όπου εκεί φυσικά είναι οροθυλιακό το καρκίνωμα. Έτσι δεν είναι το ίδιο πράγμα, άλλη αντιμετώπιση. Κλινικά. Είτε διηθεί το οροθυλιακό το στρώμα, είτε δεν το διηθεί. Και εντάξει, αυτό που είπαμε, εντάξει, αυτό μη σας μπερδέψω πάρα πολύ. Απλώς αυτό, όταν έχει πορογενείς χαρακτήρες, γενικά το πορογενές καρκίνωμα είναι υψηλόβαθμης κακοήθειας. Όταν όμως έχει και τους χαρακτήρες της πίν, δηλαδή της στιβάδωσης, μπορεί να είναι πρότυπο 3, οπότε να μην πηγαίνει άξον. Άσχημα. Να είναι η εξαίρεση δηλαδή στο ότι το πορογενές αδενοκαρκίνωμα πάει άσχημα. Το πορογενές αδενοκαρκίνωμα πάει άσχημα γιατί είναι σχεδόν εξορισμού 4 και 5 ή 5 καταγκλίζων, οπότε το άθροισμα βγαίνει πολύ ψηλό. Υπάρχει όμως και ένα πορογενές που είναι πιο απλή η μορφολογία του και θυμίζει το πίν. Κάποια κομβικά σημεία είναι περιουρυθρική η εντόπιση, μήπως είναι ενδοουρυθρική, αυτά που λέγαμε έτσι, μήπως είναι οροθυλιακό. Αν είναι απλή η σύνθετη αρχιτεκτονική, ας πούμε η υψηλόβαθμη πίν, όσο ατυπία, όσο άτυπα κύτταρα και να έχει, όσο στιβάδωση και να κάνουν οι πυρήνες, έχει σχετικά απλή αρχιτεκτονική. Το ενδοπορικό καρκίνωμα έχει πιο σύνθετη αρχιτεκτονική. Αν τα κύτταρα είναι στρογγυλοί οι πυρήνες τους, είναι κυψελιδικής προέλευσης. Οπότε μπορεί να είναι ένα κυψελιδικό καρκίνωμα συνήθους τύπου, μια υψηλόβαθμη πίν. Αν τα κύτταρα όμως έχουν κυλινδρικούς πυρήνες και είναι έτσι σαν κύονες, αυτό πηγαίνει με πορογενή μορφολογία. Φυσικά, αν λείπει τελείως ο βασικός κυταρικός στίχος, γιατί πάντα το κοιτάω, για να δω αν έχω καρκίνο ή δεν έχω. Και εδώ πέρα, αν λείπει τελείως ο βασικός κυταρικός στίχος, θα έχω είτε το δίκιν πίν καρκίνωμα, που μοιάζει με πίν δηλαδή, είτε το σύνηθες κυψελιδικό καρκίνωμα. Το πορογενές καρκίνωμα του προστάτη, θυμηθείτε ότι μπορεί να τα κρατάει τα βασικά του κύτταρα. Υπολειμματικά βέβαια. Να, δείτε εδώ, από ένα καρκίνωμα in situ, ουροθυλιακό, στην προστατική ουρίθρα, πώς αρχίζουν και απικίζονται από το in situ ουροθυλιακό καρκίνωμα οι περιουρυθρέοι πόροι. Αυτό το καρκίνωμα όμως τι είναι? Ουροθυλιακό καρκίνωμα στον προστάτη. Αν έχει δε και ουροδόχος κύστη καρκίνο όπως συνηθέστατα έχει, δεν είναι ένα ουροθυλιακό καρκίνωμα του προστάτη, είναι ένα ουροθυλιακό καρκίνωμα στον προστάτη. Και φυσικά εδώ δυσκολεύει το πράγμα όταν διηθείται και το στρώμα. Όταν δηλαδή σπάνε οι βασικές μεμβράνες των πόρων και αρχίζουν τα ουροθυλιακά κύτταρα, τα κακοήθη, να διηθούν και το στρώμα. Τότε φυσικά η πρόγνωση χειροτερεύει. Να, εδώ δεν έχει σπάσει το στρώμα. Είναι όμως ουροθυλιακά κύτταρα, έτσι όπως απικίζουν τους πόρους. Να δείτε εδώ, σε έναν πόρο έχει μείνει και ένα αμυλοειδές σωμάτιο, που λέγαμε ότι το έχουν οι προστατικοί αδένες. Παρ' όλα αυτά, τα κύτταρα που απικίζουν είναι ουροθυλιακά. Άρα βγάζουν δείκτες ουροθυλιακής διαφοροποίησης, όπως είναι το GATA3, και δεν βγάζουν δείκτες προστατικής διαφοροποίησης, όπως είναι το NKX31 και η προστεΐνη. Δηλαδή όταν θέλουμε να το ξεχωρίσουμε, αν είναι ένα καρκίνωμα ουροθυλιακό ή προστάτη, με προστατική διαφοροποίηση, κάνουμε κάποιους δείκτες που συνηγορούν υπέρ ουροθυλιακής διαφοροποίησης, το GATA3, το P63 και κάποιους δείκτες που συνηγορούν υπέρ προστατικής διαφοροποίησης, όπως είναι το PSA, το ειδικό προστατικό μεμβρανικό αντιγόνο, το PSMA,
η πρωτεΐνη, το NKX31 που μας βάφει καλά τον προστάτη, αλλά εδώ βέβαια δεν έχει βάψει. Ο καρκινικός ιστός είναι εδώ, μέσα στους σπόρους. Αυτός έχει βάψει φυσιολογικούς προστατικούς αδένες. Άρα τούτο είναι ουροθυλιακό που απικίζει τον προστάτη. Έτσι. Και προσοχή, αν έχει διήθηση το στρώμα πρέπει να το πούμε. Άλλο να επεκτείνεται ένδο επιθυλιακά και άλλο να διηθεί το στρώμα. Ωραία. Εδώ είναι της ουρήθρας, μάλιστα. Επέκταση από την ουροδόχο κίστη. Έχει σημασία για να δούμε αν θα διατηρηθεί ή όχι η ουρήθρα κατά την κυστεκτομή. Γιατί αυτή μπορεί να διατηρηθεί ή να μην διατηρηθεί στους άρενες. Αν φυσικά συμμετέχει στον καρκίνο, φυσικά δεν θα διατηρηθεί. Στα θύλαια άτομα δεν συντρέχει αυτός ο λόγος, γιατί ούτως ή άλλως κόβεται η ουρήθρα μαζί με την κυστεκτομή, η γυναικεία. Το πορογενές καρκίνωμα, θα σας δείξω λίγο έτσι τη σύνθετη μορφολογία του. Δείτε το, πολύ σύνθετες δομές. Δείτε λίγο έτσι, παιδιά, τα κυλινδρικά κύτταρα που καταθέσεις τουλάχιστον φαίνονται. Δεν μοιάζουν αυτά με κύτταρα έτσι τα κυψελιδικά του προστάτη. Είναι τα κύτταρα των πόρων του προστάτη. Έχει και θυλές, θυλώδης αρχιτεκτονική, πολύ σύνθετη ιθμοειδής αρχιτεκτονική, ευμεγέθης ιθμοειδής σχηματισμοί, που όμως έχουν ορισμένοι εξ αυτών, οι πολυματικά βασικά κύτταρα, παρόλα αυτά είναι ένα επιθετικό καρκίνωμα, το κλασικό πορογενές καρκίνωμα, που συμπεριφέρεται σαν διαιθητικό, ακόμα αν κρατάει βασικά κύτταρα. Δείτε το εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε μεγάλους αδένες, έτσι σειραίουνε, κάτι που το πιν δεν το κάνει πολύ συχνά, έτσι να σειραίουνε οι εστίες του πιν, δεν το κάνει. Τα κύτταρα τι λέτε, πόρων είναι? Όχι, τα βλέπω στρογγυλά, είναι και ψελιδικά κύτταρα. Αλλά δείτε παιδιά, πολύ σημαντική παρουσία βασικού κυταρικού στίχου σε αυτούς τους άτυπους αδένες, και νέκρωση έχουνε μέσα, πιν να έχει τέτοια νέκρωση, μπα. Ετούτο είναι το ενδοπορικό καρκίνωμα που λέγαμε, έτσι. Όψιμο γεγονός στην φυσική ιστορία του προστάτη και καμία σχέση με το πιν που είναι πρώιμο γεγονός. Εδώ πιν θα είναι αυτό, λες, Μεγάλοι αδένες, όχι τόσο σύνθετη αρχιτεκτονική, όπως βλέπαμε πριν στο ενδοπορικό καρκίνωμα, στη βάδωση, αλλά πας και κάνεις βασικά κύτταρα και δεν βλέπεις. Άρα είναι το δίκιν πιν καρκίνωμα. Πώς θα το ξεχωρίσουμε, το ενδοπορικό καρκίνωμα, το υψηλόβαθμη πιν. Τελικά αυτό προηγουμένως μπορεί να ήταν ενδοπορικό, αλλά επειδή έμοιαζε κάπως και με πιν, βρήκαμε αυτόν τον όρο, άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό, για να το βάλουμε και να είμαστε και στα δύο μέσα. Γιατί ομολογώ, δείτε το λιγάκι αυτό παιδιά, πιο πολύ προς το πιν φέρνει, έτσι, παρά προς τις σύνθετες αρχιτεκτονικές που είδαμε πριν. Εντάξει. Έχουμε πολλή φαντασία και εφευρίσκουμε πολλούς όρους. Τούτο θα το έλεγα πιν. Έτσι. Εδώ έχει μια ιθμοειδή δομή. Δεν είναι τόσο σύνθετη όσο πριν. Εδώ έχει μια τμηματική προσβολή του αδένα. Βλέπετε. Εδώ είναι έτσι ένα κάπως πιο μικροθυλώδες πρότυπο. Εδώ είναι ένα θύσανο το πρότυπο. Όλα αυτά είναι πρότυπα του πιν και μην ξεχνάμε, κάνουμε βασικά κύτταρα, βγαίνουν βασικά κύτταρα στην υψηλόβαθμη πιν, εντάξει. Όπως θα βγαίναν βέβαια και στο ενδοπορικό καρκίνωμα, αλλά εκεί θα ήταν πολύ πιο σύνθετη η αρχιτεκτονική. Να πάλι μια εστία πιν και γύρω-γύρω αρχίζει και γίνεται σε ικανή απόσταση, να μην είναι προβολές του πιν, σε ικανή απόσταση γίνεται ένα κυψηλιδικό καρκίνωμα, εδώ, το οποίο το αποδεικνύει η ανοσοϊστοχημία. Δείτε εδώ που είναι το πιν, με τη στιβάδωση των πυρήνων, πιν λοιπόν εδώ, υψηλό βαθμό πιν, κρατάει βασικό κυταρικό στίχο. Αυτοί εδώ οι μικροί αδένες όμως δεν κρατάνε. Και δεν είναι και δίπλα ακριβώς από το πιν, είναι σε ικανή απόσταση. Άρα εδώ είναι μια ανάπτυξη ενός κυψελιδικού αδενοκαρκινώματος δίπλα από πιν. Και επί τη ευκαιρία, για δείτε και τους αδένες να μου πείτε και τι αθρηστικό βαθμό κατά γκλίζων θα βάλουμε. Για δείτε και τους αδένες, πώς είναι αυτοί οι αδένες παιδιά, τι γκλίζων θα βάλουμε εδώ. Βεβαίως πρότυπο 3. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς που μου κάνετε παρέα και μου απαντάτε, γιατί είναι μονότερμα λίγο το μάθημα και αν δεν είχα και κάποια ένδειξη ότι το παρακολουθείτε και μπορείτε να μου απαντάτε τόσο εύστοχα και τόσο σωστά, θα είχα βαρεθεί ακόμα κι εγώ. Λοιπόν,
Ένα εξαράκι είναι αυτό λοιπόν. Έχει ένα σκορ 6 είναι, παιδιά. Μάλιστα. Ωραία. Α, υψηλό βαθμί πιν. Α, υπερχρωμία, στιβάδωση. Διατηρεί και βασικό στίχο. Δεν φαίνεται βέβαια εδώ στη μορφολογία. Το πιν βασικά το ξεχωρίζει ή από το πυρήνιο που είναι προβάλλον εδώ κοντά στη βασική μεμβράνη, είτε από πολύ έντονη υπερχρωμία όπως βλέπετε εδώ. Και σε αυτούς εδώ τους αδένες, κοίτα πόσο βασίφιλοι είναι, πόσο βασίφιλοι είναι από τους υπερχρωμικούς πυρήνες. Έχει ατυπία φυσικά πάντοτε η πιν για να ξεχωρίζει από κάποιους μιμητές της που δεν έχουν κακό ήθες δυναμικό. Να, τότε έχουν στιβάδωση. Θέλεις να τα πεις πιν, αλλά είναι αρκετά σειραίοντα και κάνεις τη χρώση για βασικά κύτταρα, δεν βρίσκεις πουθενά. Οπότε το λες δίκιν πιν, καρκίνωμα. Καρκίνωμα δηλαδή με στιβάδωση των καρκινικών κυττάρων, κάτι που δεν το κάνει ο καρκίνος του προστάτη, δεν κάνει στιβάδωση συνήθως. Σπάνια κάνει. Και εδώ είναι αυτό που έλεγα. Εδώ ας πούμε που είναι ξεχωριστοί οι αδένες σε μια τέτοια κατάσταση, είναι τριάρι το πρότυπο. Οπότε πάμε στο 6. Εδώ όμως που είναι πιο σύνθετη. Εντάξει, αυτό είναι το 4, οπότε πάμε στο 8. Δηλαδή εδώ πέρα είναι ένα δίκιν πιν καρκίνωμα, έχει αυτούς τους πυρήνες τους επιμικισμένους, που τα κυλινδρικά κύτταρα που θυμίζουν για πόρο, αλλά αν το πεις αυτό πορογενές καρκίνωμα, δεν είναι το πορογενές το κλασικό που είναι το υψηλό βαθμός κακοήθειας, ξεχωρίζουν εδώ πέρα. Οι καρκινικοί σχηματισμοί. Δηλαδή θα είσαι πρότυπο 3 εδώ, σε αυτό το καρκίνωμα. Αντίθετα, σε τούτο εδώ το πορογενές, εντάξει. Είναι πιο σύνθετες εδώ, βλέπετε θυλές που βλέπαμε κτλ. Τούτο είναι 4. Εντάξει. Α! Και ένα κυψελιδικό, το οποίο φυσικά δεν έχει πουθενά βασικά κύτταρα. Δείτε εδώ, παιδιά. Τις σύνθετες δομές αυτές, τις συμφωνιδείς, δεν έχουνε βασικά κύτταρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα κυψελιδικό καρκίνωμα. Την κλίζον σκορ θα το βάλουμε αυτό. Οπωσδήποτε. Την κλίζον σκορ. Για δείτε εδώ. Δεν βλέπω τριάρι. Την κλίζον σκορ θα το βάλουμε αυτό. Τρία δεν βλέπω πουθενά. Α, λες να είναι αυτό. Ναι, 4 πρότυπα, το πάμε 8. Εντάξει. Ναι, και όταν έχουμε 4, εφόσον βλέπουμε ηθμοειδείς δομές, θυμόμαστε να το αναφέρουμε στην ιστολογική μας έκθεση, γιατί αυτές οι ηθμοειδείς δομές είναι πιο επιθετικός το 4. Το 4 δηλαδή που έχει αυτές τις ηθμοειδείς δομές είναι επιθετικότερο από το 4 που έχει απλώς τους ατελώς σχηματισμένους ή τους συγχωνευμένους αδένες. Πώς έχουμε τις ηθμοειδείς αλλοιώσεις έτσι, μπορούμε να τις βλέπουμε στην υψηλόβαθμη πιν, στο ενδοπορικό καρκίνωμα όπου να έχει αλλού διηθητικό καρκίνωμα, οπότε έχουμε επιπρόσθετη προγνωστική αξία, σε ένα ενδοπορικό καρκίνωμα που αλλού να έχει τριάρι. Το χαλάει τότε το προγνωστικό πλεονέκτημα που έχει το πρότυπο 3 όταν συνδυάζεται με ενδοπορικό καρκίνωμα. Σε ένα ενδοπορικό καρκίνωμα που δεν έχουμε διδυθητικό συστατικό, αυτό επειδή συνδυάζεται κατεξοχήν το ενδοπορικό καρκίνωμα με διδυθητική ανάπτυξη αλλού, πρέπει οπωσδήποτε άμεσως επανέλεψουν με βιοψία ή να το αντιμετωπίσουμε και σαν διδυθητικό καρκίνο. Ο άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός είπαμε ότι είναι αυτό που είπαμε ότι δεν ξέρουμε να το πούμε ενδοπορικό καρκίνωμα. Να το πούμε υψηλόβαθμη πιν. Αν το λέμε αυτό άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό, ουσιαστικά τι λέμε, ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα ενδοπορικό καρκίνωμα από μια υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία, από ένα υψηλόβαθμο πιν. Οπότε επανάληψη της βιοψίας, γιατί δυστυχώς διαγνωστικά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε. Α, όταν έχουμε το πιν, πάντα λέμε σε πόσους κυλίνδρους το βλέπουμε, γιατί αν είναι εκτεταμένο από 3 και πάνω, θέλει επανέλεγχο με βιοψία σε τρίμηνο. Η σωστή τυποποίηση αυτών των οντοτήτων είναι η υψηλόβαθμη πιν, πρόδρομη αλλοίωση του καρκίνου. Φυσικά δεν έχει νόημα τον κλίζον και είπαμε αν είναι σε πάνω από ένα τεμαχίδιο ή σε αρκετές θέσεις επαναλαμβάνουμε τη βιοψία. Το ηθμοειδές καρκίνωμα όταν απαντά στο πρότυπο 4 ενός συνήθους συμβατικού και ψελιδικού αδενοκαρκινώματος του προστάτη. Το λέμε ότι είναι ηθμοειδές, έχει ηθμοειδείς αδένες γιατί είναι ιδιαίτερης επιθετικότητας. Το δίκιν πιν καρκίνωμα είναι πρότυπο 3, οπότε είναι χαμηλόβαθμη η κακοήθειά του, η ενδιάμεση, χαμηλόβαθμη το θεωρούν οι κλινικοί, μέση το λέμε εμείς αμέτρια διαφοροποίηση, αλλά η κακοήθεια είναι χαμηλόβαθμη. Α, το πορογενές,
Είναι ένας διαιθητικός καρκίνος, οπότε κατά κανόνα είναι στα πρότυπα 4 και 5. Πάρα πολύ σπάνια να μοιάζει με το Viking Pin, οπότε παίρνει πρότυπο 3. Εντάξει. Το κλασικό πορογενές είναι επιθετικό. Είναι ένας καρκίνος υψηλής κακοήθειας. Και το ενδοπορικό καρκίνωμα, κατά κανόνα τι σημαίνει? Όψιμη διασπορά προστατικού καρκίνου που βρίσκεται αλλού και διηθεί αλλού, μέσα σε πόρους ή κυψέλες. Α, στο ενδοπορικό δεν κάνουμε πρότυπο γλίζο. Αν το δούμε σε υλικό βιοψίας χωρίς να συνυπάρχει διαιθητικό στοιχείο, επαναλαμβάνουμε τη βιοψία. Λέμε στον ουρολόγο, επανάλαβε τη βιοψία, γιατί θα βρούμε διαιθητικό καρκίνωμα. Αφόσον έχουμε στο τεμάχιο που μας έστειλε στο ενδοπορικό, κάπου παραδίπλα θα έχει το διαιθητικό, ας ξανακάνουμε τη βιοψία να το βρούμε. Και τελειώνω με την ανάπτυξη κακοήθους νεοπλασίας σωματικής κατηγορίας σε έδαφος των όγκων γεννητικών κυττάρων του όρχιους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για ογκολογικούς λόγους. Να δούμε σε έδαφος τερατώματος. Όταν η δευτερογενής η σωματικού τύπου κακοήθης νεοπλασία γίνεται σε τερατωματώδη στοιχεία, είτε από το έξω βλαστικό δέρμα, είτε από το μέσο βλαστικό δέρμα, είτε από το εξώδερμα, είτε από το ενδόδερμα, είτε από το μεσόδερμα, μπορεί να προκύψει ένα κανθοκυταρικό καρκίνωμα, αν προέρχονται από το εκτόδερμα, ένα βλένοεκριτικό αδενοκαρκίνωμα, αν προέρχονται από το ενδόδερμα, ή ένα σάρκωμα, αν προέρχονται από το μεσόδερμα, τα στοιχεία αυτά. Αυτές βέβαια οι δευτερογενώς αναπτυχθήσεις κακοήθης νεοπλασίες, αφού είναι από το τεράτωμα, και το τεράτωμα είναι ένας όγκος γεννητικών κυττάρων του όρχεως με κακοήθες δυναμικό στον ενήλικα, μπορεί να έχουν αυτό το ισοχρωμόσωμα που χαρακτηρίζει τους όγκους γεννητικών κυττάρων του ενήλικα, έτσι. Κατά αναλογία με αυτόν τον όγκο, τους άλλους όγκους γεννητικών κυττάρων, από τον οποίο και προέρχονται. Σημαντική για τη θεραπεία είναι αυτή η σωματικού τύπου κακοήθης νεοπλασία να είναι εξωορχικά. Τότε είναι ζόρικα τα πράγματα, έτσι. Να είναι σωματικής κατηγορίας, να μην είναι πια δηλαδή να φαίνεται ότι είναι ένας όγκος γεννητικών κυττάρων, γιατί αυτή η κακοήθεια η σωματικού τύπου πλέον δεν θα είναι χημιευαίσθητη. Και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να προσπαθήσουμε να την εξαιρέσουμε πλήρως. Χειρουργικά πια. Λοιπόν, σωματικής κατηγορίας σε έδαφος τερατώματος μπορεί να έχουν είτε αποστικό είτε διηθητικό πρότυπο ανάπτυξης, οπότε ξεχωρίζουν από άωρα τερατωματώδη συστατικά, γιατί αποτελούνται αυτές οι κατηγορίες, οι σωματικής κατηγορίας κακοήθης νεοπλασίας, από έναν αμυγή πληθυσμό ατύπων κυττάρων, είτε μεσενχηματικών είτε επιθυλιακών, χωρίς να παρεμβάλλονται άλλα τερατωματώδη συστατικά. Δηλαδή, δεν βλέπεις έναν ιστό μετά το στοιχείο του τερατώματος και μετά πάλι τον ιστό, είναι παντού το ίδιο. Και είπαμε ότι τουλάχιστον για τους όγκους τους, τους άωρους, όπως είπαμε το ΠΝΕΤ, που δεν είναι σίγουρο ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε διηθητικά όρια, μεγάλη σημασία έχει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον ένα οπτικό πεδίο με το μικρό φακό. Για να δούμε λοιπόν τέτοιους όγκους. Εδώ είναι ένα ραβδομιοσάρκωμα σε έδαφος τερατώματος, από στοιχεία φυσικά του μέσου βλαστικού δέρματος. Εδώ είναι ένα χόνδροσάρκωμα, έτσι, σωματικού τύπου κακοήθεια που απαντά μέσα σε ένα τεράτωμα. Και εδώ αυτό είναι το νευροεπιθύλιο, αυτά τα βασίφυλλα κύτταρα, είναι ο αρχαίγονος νευροεκτοδερμικός όγκος. Για αυτούς τους όγκους πολύ σημαντικό είναι το πόση έκταση καταλαμβάνουν επί του συνόλου του τερατώματος. Εάν υπερβαίνουν το ένα οπτικό πεδίο στο μικρό μας φακό, είναι κακοήθης. Είναι σωματικού τύπου κακοήθεια και δεν είναι απλώς, ας πούμε εδώ για το νευροεπιθύλιο, ένα άωρο συστατικό, το οποίο θα όφιλε να καταλαμβάνει μικρότερη έκταση. Να, δείτε εδώ στοιχεία τερατώματος, μην τα υπερεκτιμήσουμε την ατυπία τους, γιατί εφόσον είναι πολυματικά στοιχεία, έχουν φάει χημειοθεραπεία και αυτά, δεν έχουν ανταποκριθεί φυσικά γιατί είναι όρημα, αλλά δικαιούνται να έχουν μια ατυπία λόγω της έκθεσής τους στη χημειοθεραπεία. Να, εδώ βλέπετε και έτσι μια σφαίρα κερατίνης. Εδώ είναι η πολυματικά αδενικά στοιχεία σε μια οπισθοπεριτοναϊκή μάζα που είχε υποστεί ο άρρωστος χημειοθεραπεία και εξού έχει αυτή την εκφυλιστικού τύπου, ας την πούμε, ατυπία. Αναμειγνύονται με τερατωματώδη στοιχεία, να μια φωλίτσα από κερατινοποιούμενα ακαμφιώδη κύτταρα. Και το στρώμα τους είναι έτσι ένα τρακτόμορφο μεσενχηματικό συστατικό. Δεν είναι και η σκυρώδης αντίδραση του καρκίνου, η ακυταρική. Εδώ είναι ένα άωρο στρώμα, αρκούντος και πολύ θα έλεγα κυταροβρυθές.
Άρα αυτά είναι στοιχεία ενάντια στον καρκίνο. Ενάντια στον καρκίνο. Να, δείτε εδώ πέρα, ατυπία μπορεί να παρατηρείται σε στοιχεία τερατώματος, αλλά βλέπετε παιδιά, παρά την ατυπία, είναι ένας ιστός ακόμα οργανωμένος. Έτσι. Και υπάρχει μια σχετικά οργανωμένη ανάμειξη των ατύπων δομών, τόσο με άλλες τερατωματώδεις δομές, όπως αυτές εδώ, πιθανότατα αυτό είναι μια άθροιση ακανθόδους επιθυλίου, όσο και πιθανότατα με συστατικά άλλων ποικιλιών όγκου, γεννητικό κυτάρων. Η μετά από θεραπευτικούς χειρισμούς ατυπία είναι συνήθως διάχυτη και δεν κάνει ένα νόζο ή μια διηθητική ανάπτυξη όπως κάνει εδώ. Εδώ το βλέπετε. Το πράγμα είναι σαφώς διηθητικό εδώ. Είναι ένας αμυγός άτυπος κυταρικός πληθυσμός, ο οποίος αναπτύσσεται διηθητικά. Εδώ πέρα, αυτό είναι ένα τεράτομα το οποίο έχει εμφανή κυταρική ατυπία, αλλά δεν έχει κάνει, δεν έχει μεταπέσει σε σωματικού τύπου κακοήθεια, ενώ αυτή εδώ η συγχωνευόμενη ανώμαλη καρκινική αδένες που αναπτύσσονται διηθητικά σε ένα στρώμα που αρχίζει και χάνει το κυταρικό του συστατικό και γίνεται σκυρόδες, δεν είναι σαν αυτό το στρώμα εδώ, που είμαστε ακόμα στο στρώμα του τερατώματος, εδώ πια είναι διήθηση από καρκίνο. Έτσι. Είναι ένα σωματικού τύπου αδενοκαρκίνωμα, όπως θα μπορούσε να ήταν του στομάχου, του εντέρου. Να, και ένα βλενώδες αδενοκαρκίνωμα με σαφέστατα διηθητική ανάπτυξη, το βλέπετε εδώ, στις επιθυλιακές κακοήθειες αυτές τις δευτερογενείς. Δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί διηθούν όπως στις άλλα σημεία του οργανισμού. Στους άλλους ιστούς, τους άωρους, έχουμε θέμα να πούμε ότι έχει γίνει σωματικού τύπου κακοήθεια, έτσι. Και το στρώμα φυσικά εδώ αρχίζει και γίνεται δεσμοπλαστικό, ενδεικτικό της διηθήσεώς. Το αδενικό πρότυπο, εντάξει, πριν το θεωρήσουμε στοιχείο αδενοκαρκινώματος, πρέπει να σκεφτούμε μήπως μπαίνει σε ένα από τα πολλά πρότυπα του όγκου λεκυθικού ασκού και να έχει σωληνώδεις δομές, είτε πιο απλές όπως είναι εδώ, είτε πιο σύνθετες, που μπορεί να θυμίζουν έντερο ή να θυμίζουν όπως εδώ με αυτά τα υποπυρηνικά καινοτόπια ενδομήτριο, έτσι, και να είναι συστατικό του όγκου του λεκυθικού ασκού, όχι σωματικού τύπου κακοήθεια, έτσι. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε ότι όταν βλέπουμε έτσι αδενικές δομές, μήπως είναι ένας όγκος του λεκυθικού ασκού και δεν είναι μια σωματική κακοήθεια στην οποία μεταπίπτει ένα τεράτομα. Οπότε να κάνουμε τους δείκτες του όγκου του λεκυθικού ασκού, τη γλυπικάνη 3 πρωτίστως και την α-φετοπρωτεΐνη, να μας βάψουν αυτές οι δομές και να μην κάνουμε λάθος και να πούμε ότι έχουμε σωματική τύπου κακοήθεια, ενώ έχουμε ένα άλλο συστατικό όγκο γεννητικών κυτάρων. Και εδώ ένας μεταστατικός όγκος λεκυθικού ασκού στο ύπαρο. Να, οι δοκίδες των υπατοκυτάρων, να η μεταστατική διήθηση από τον όγκο του λεκυθικού ασκού και το πρότυπο του εδώ σαρκωματίζει. Είναι σαρκωματοειδές, ατρακτοκυταρικό. Λίγο κάνει τις κιστούλες, το μικροκυστικό πρότυπο που χαρακτηρίζει τον όγκο του λεκυθικού ασκού. Επίσης εδώ μπορεί να βρεθεί και μια θετικότητα σε κερατίνη. Δείτε την. Γιατί είναι η θετικότητα στην κερατίνη? Γιατί αυτό θυμάται ότι κυταρό κερατίνης. Ένα ρο θέλει εδώ. Κυταρό κερατίνης. Γιατί θυμάται ότι ήταν κάποτε όγκος λεκυθικού ασκού που έβγαζε κερατίνη και βγάζει και τώρα που έχει από κατά κάποιο τρόπο κάνει αυτή τη μετάσταση κτλ. Οπότε θεραπευτικά η χειρουργική εξαίρεση είναι προτιμότερο από το να συνεχίσουμε τη χημειοθεραπεία για όγκων γεννητικών κυτάρων, γιατί το μετά από χημειοθεραπεία ανιχνευόμενο αυτό το σαρκωματοειδές πρότυπο στον όγκο του λεκυθικού ασκού θα είναι σαν να έχεις ένα σωματικό σάρκωμα. Ένα σάρκωμα δηλαδή που απαντά σε άλλες θέσεις του οργανισμού. Οπότε φυσικά θα σκεφτείς να το εξαιρέσεις χειρουργικά. Πλέον δηλαδή η χημειοθεραπεία δεν τους πιάνει καλά αυτούς τους όγκους. Και όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του ένας σοβαρός ογκολόγος στο πλαίσιο μιας ογκολογικής ομάδας για να κάνει τη σωστή αγωγή ανάλογα με τα παθολογοανατομικά δεδομένα. Ωραία, όλα αυτά φυσικά σαν περιστατικά αναλύονται σε αυτό το σύγγραμμα που στηρίζεται στην εμπειρία βάση περιστατικών και όλη τη θεωρία την προσαρτά σε συγκεκριμένες εικόνες με τα κλινικά στοιχεία φυσικά, τις ιστολογικές εικόνες και την κλινική αξιολόγηση των παθολογοανατομικών ευρημάτων. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος και μεγαλύτερο φυσικά του μαθήματος.